Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη διαδικτυακή συζήτηση που οργανώνει η εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από την πενταμερή για το κίνηση της 27 και 29 Απριλίου στην Γενέβη και με δεδομένο ότι η εφημερίδα μας συνεχώς ασχολείται με τα θέματα τα εθνικά. Είναι από τις εφημερίδες οι οποίες προσπαθεί να ρίξει φως, να αποκωδικοποιήσει ισορροπίες, να βγάλει συμπεράσματα, να φωτίσει σκοτεινά σημεία των δύσκολων εθνικών θεμάτων που τρέχουν επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για μια ακόμη φορά, έχοντας και σήμερα εκλεκτούς καλεσμένους. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο επί 70 χρόνια πλέον σχεδόν αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό και πάμε σε ένα ακόμη γύρο πιέσεων, συζητήσεων, οι οποίες είναι ακόμη αμφίβολο αν και πού ή προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσουν. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε λοιπόν φως σε αυτό το τεράστιο εθνικό ζήτημα με τη βοήθεια εκλεκτών συνομιλητών. Θα ξεκινήσω κυρίως επειδή πρώτη φορά έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σε μια συζήτηση του δρόμου με τον πρέσβη, τον κύριο Νίκο Κανέλο, ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία ως έχοντας θητεύσει επί 40 χρόνια στο διπλωματικό σώμα και σίγουρα με τη γνώση του και την εμπειρία του θα φωτίσει πολλά από τα σημεία που πρέπει να φωτιστούν. Να καλωσορίσω επίσης τον συνάδελφο δημοσιογράφο Κώστα Βενιζέλο από την Κύπρο, ο οποίος συστηματικά ενημερώνει τους αναγνώστες του δρόμου της αριστεράς, έχοντας αναλύσεις και εκτιμήσεις γύρω από τα θέματα του Κυπριακού, οι οποίες δυστυχώς, θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια απουσιάζουν παντελώς από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κώστα Βενιζέλο. Έχουμε επίσης τον δημοσιογράφο, συνάδελφο, φίλο, επίσης γνωστό για τις ευαισθησίες του και για το πόσο ασχολείται με τα ζητήματα και μέσα από τις σελίδες του δρόμου, τον Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο, και τον Σπύρο τον Παναγιώτου από τη συντακτική ομάδα δρόμου της Αριστεράς. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη κουβέντα, συζήτηση του δρόμου της Αριστεράς. Πρότεινα ξεκινώντας, για να είναι η κουβέντα μας όσο γίνεται πιο γρήγορη, ενώ να μην υπάρχουν μεγάλοι μονόλογοι κουραστικοί, όσο χρήσιμοι και να είναι, να γίνει μία συζήτηση με κάποια σημεία που θα θέτω εγώ, να μην είναι πολύ μεγάλες οι απαντήσεις και όσο γίνεται να είναι πιο περιεκτικές και σύντομες και ο καθένας να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει κάτι να συμπληρώσει, να το κάνει. Θα μου επιτρέψετε να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο με την έννοια ότι σε εσάς αναφέρομαι κύριε πρέσβη επικαλούμενο στο πρωτόκολλο, αν και έχουμε τη χαρά πρώτη φορά να συνομιλούμε, για λόγους αυτονόητους να ξεκινήσω από τον Κώστα τον Βενιζέλο, ο οποίος είναι στην Κύπρο, παρακολουθεί τα πράγματα από την Κύπρο, είναι στην καρδιά των εξελίξεων, άρα να ξεκινήσω τη συζήτηση πρώτα από τον Κώστα, ζητώντας του να μας πει έτσι όσο γίνεται πιο κωδικά και γρήγορα πώς φτάσαμε στην πενταμερή της επόμενης εβδομάδας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κύπρο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την ενδιαφέρουσα αυτή, όπως βλέπω από το πάνελ συζήτηση. Οι προσπάθειες για το Κυπριακό είχαν ουσιαστικά σταματήσει το καλοκαίρι του 2017 με την κατάρρευση της προσπάθειας εις το Κράν Μοντανά λόγω της τουρκικής τάσης. Στη συνέχεια υπήρξε μια συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή Κουτέρες στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2019 και όταν επιλέγηκε από την Άγκυρα ο κύριος Τατάρ ως κατοχικός ηγέτης υπήρξε μια συνάντηση Αναστασιάδη Τατάρ στις 3 Νοεμβρίου του 2020 όπου εκεί ανακοινώθηκε μια νέα προσπάθεια για τη σύγκληση πενταμερούς με την συμπεριλαμβάνοντας αυτό το ανακοινωθέν την τουρκική αξίωση όπως η συζήτηση είναι χωρίς πλαίσια ή αναφορές σε αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε πάμε σε μια συζήτηση ανοιχτή
με την Τουρκία να θέτει το θέμα των δύο κρατών της κυριαρχικής ισότητας, όπως αναφέρει συγκεκριμένα. Πάμε σε μια πενταμερή την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή το απαιτεί η Τουρκία, η οποία την θεωρεί εκλειπούσα. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο ένα συμβαλλόμενο μέρος, το κράτος που θα αλλάξει, θα μετεξελιχθεί, θα παραμείνει το ίδιο ή δεν ξέρω τι θα γίνει, να μην είναι παρόν σε αυτήν την συνάντηση, αλλά να είναι οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων. Είναι μια διάσκεψη, όπως είπαμε, όπου ο Γενικός Γραμματέας αποδέχτηκε να τεθούν όλες οι απόψεις στο τραπέζι. Η Τουρκία στοχεύει σε μια συνομοσπονδιακή λύση για να μπορεί να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Και η ελληνική πλευρά στην Κύπρο προσέρχεται με την προηγούμενη θέση της Τουρκίας, δηλαδή τη διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία. Προσέρχεται στις συζητήσεις χωρίς να θέτει ότι οποιοδήποτε άλλη απέτηση που θα μπορούσε να το κάνει από τη στιγμή που η Τουρκία είναι εκτός πλαισίου, εκτός των αποφάσεων των ΗΕ, θέτει μια άλλη παράμετρος όσο αφορά τη λύση του Κυπριακού. Στη συνέχεια ενδεχομένως να συζητήσουμε και πώς και τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι παρούσα ως παρατηρητής, όπως ήταν στις προηγούμενες δύο διασκέψεις, επειδή αυτό το απέτησαν η Τουρκία, πρωτίστως όμως η Βρετανία. Και ο Γενικός Γραμματέας το αποδέχθηκε. Αυτά ως μια πρώτη... Ως αρχή, ως εκκίνηση, για να μπούμε λίγο στο κλίμα και στο θέμα. Κύριε Πρέσβη, πώς πάμε σε αυτή την πενταμερή? Πώς πάει η Ελλάδα και η Κύπρος? Με ποια όπλα στη φαρέτρα τους και κυρίως η Κύπρος? Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή μου στη σημερινή συζήτηση και να σας πω ότι θεωρώ απαραίτητο, όχι μόνο στις κρίσιμες στιγμές, αλλά και σε αυτές που δεν είναι κρίσιμες, που τελικά είναι κρίσιμες, γιατί η Ελλάδα περνάει πάντα από μια κρίσιμη στιγμή, παρόλο που δεν το λέμε και πολλές φορές δεν το αναφέρουμε αυτό. Ήθελα σαν πρώτη παρατήρηση να πω ότι διαχρονικά η Ελλάδα και οι ηγεσίες της ανέδειξαν μια πολιτική υποχώρησης και μιας, αν θέλετε, πρωτόγνωρης κατανόησης ή ανοχής. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτή η ανακόλουθη ανατομία της υποχωρητικότητος και ούτε θέλω να την αναλύσω αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πάμε σε μία άτυπη πενταμερή, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε συμπέρασμα, ναι μεν δεν θα μας δεσμεύει, αλλά θα είναι η βάση του επόμενου σχεδιασμού της λύσης για το Κυπριακό. Ανοίγω μια παρένθεση, με αγανακτή σαν πρόσωπο αυτή η ιδέα ότι το Κυπριακό είναι πάντα σε αυτήν την ατζέντα. Θυμάμαι από το Συμβούλιο της Ευρώπης την πρώτη μου τοποθέτηση ως διπλωμάτης στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να υπάρχει ένα θέμα, το Κυπριακό ζήτημα, στην ημερήσια διάταξη κάθε διάσκεψης υπουργών. Και αυτό το Κυπριακό ζήτημα από το 74, 75 και μετά να μην συζητείτε. Που θυμίζει τις προσπάθειες που κάνανε πολλοί να μας θέσουν πρώτον ευθυνό μας, εννοώ και τους Έλληνες και τους Κυπρίους, για να δώσουμε μία διέξοδο αισιόδοξη ή φιλόδοξη στο ζήτημα αυτό και δυστυχώς αυτή η προσπάθεια έβρισκε, ακουμπούσε σε μία έλλειψη θέλησης από δικής μας πλευράς να λύσουμε το ζήτημα. Το δεύτερο που είναι γεγονός είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι πάμε με την αρχή της δικοινοτικής
διζωνικής ομοσπονδίας. Πάμε δεύτερον με την κατάργηση των εγγυήσεων και πάμε με την αποχώρηση των στρατών κατοχής. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα τι παίζεται πριν, τι παίζεται ενδιάμεσα, τι παίζεται πίσω από όλα αυτά, θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί η σίγουρη είναι ότι το κυπριακό ζήτημα δεν ανέδειξε παρά μια διπλωματία και πολιτική που μπορεί να εντοπιστεί σε μια φράση. Η καταθλιπτική ανατομία ενός λάθους. Θα ήθελα να περιοριστώ εδώ σε πρώτη φάση για να προχωρήσουμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας. Πάντως αυτό το λάθος δεν ξεκινάει ούτε από την ψήφιση του συντάγματος και την έγκριση της ανεξαρτησίας. Ξεκινάει πολύ νωρίτερα, όταν εμείς μετά τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια ακόμα του πολέμου, οι Τούρκοι από το 42 προσπαθούσαν να πετύχουν ωφέλη για τα Δωδεκάνησα αλλά και για την Κύπρο, εξαργυρώνοντας αυτό που ονόμαζαν οι ίδιοι ουδετερότητά τους στον πόλεμο. Εμείς με την θέση μας, με τους νικητές και όλα τα τεράστια θύματα και τις ζημιές που υποστήκαμε από την γερμανική και ναζιστική αλλά και ιταλική επίθεση και κατοχή, μετά τον πόλεμο, αντί να ασχοληθούμε με τα εθνικά μας ζητήματα, ήρθαμε μεταξύ μας σε έναν εμφύλιο πόλεμο που δεν μας επέτρεψε παρά μόνο το 50 ή το 52, το 54 ουσιαστικά, να θέσουμε το ζήτημα της Κύπρου, ένα ζήτημα που από απεικιοκρατικό, ένα ζήτημα που από απικίας θέμα έγινε ζήτημα διεθνών σχέσεων, και βέβαια οι Εγγλέζοι βρήκαν την ευκαιρία από υπόλογοι να γίνουν διαιτητές σε μια σύγκρουση που αφορούσε τους Κυπρίους και τους Τούρκους, τους Έλληνες και τους Τούρκους. Ο πρέσβης κύριε Κωνσταντακόπουλε, Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε, μίλησε για υποχρεωτικότητα και για ένα λάθος που στα συνέπειες του λάθους συνεχίζουν να κινούνται ακόμα Ελλάδα και Κύπρος. Είναι έτσι τα πράγματα, πάμε με αυτούς τους όρους, η Κύπρος κυρίως και η Ελλάδα δευτεροβόντως στη Νέα Πενταμερή. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατές μας. Απαντώντας την ερώτησή σου, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι μιλάμε σαν την Ελλάδα και την Κύπρο σαν να είναι υποκείμενα της ιστορίας. Αυτό ισχύει σε πολύ μικρό βαθμό σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα, υπήρχαν και άλλες βέβαια περίοδοι στην ιστορία που συνέβαινε, αλλά ποτέ κατά τη γνώμη μου δεν συνέβη με τόσο βαθύ και αποφασιστικό τρόπο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος ουσιαστικά καθοδηγούνται, θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ που έχει μια όλο και μεγαλύτερη επιρροή στις δύο χώρες, από τη Βρετανία και από τη Γερμανία, ιδίως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά θέματα. Εμφανιζόμαστε ως δήθεν ελληνική και κυπριακή δημοκρατία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τυπικά αυτό είμαστε και αυτό δυσκολεύει κατά κάποιο τρόπο και τις αναλύσεις. Λέμε εμείς κάνουμε, εμείς δεν κάναμε, ποιοι εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, υπάρχουμε εμείς. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλω να θέσω. Το δεύτερο είναι ότι το κυπριακό είναι ασφαλώς μια σοβαρή ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικό θέμα. Είναι ένα μεταπικιακό θέμα. Ουδέποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και το Ισραήλ απεδέχθησαν την πλήρη κανονική ανεξαρτησία της Κύπρου και βεβαίως δεν απεδέχθησαν και την ένωση με την Ελλάδα. Στην ίδια κατεύθυνση πηγαίνει η απόρριψη και του ενός και του άλλου. Οι ίδιες οι συνθήκες με τις οποίες απεδέχθησαν οι Βρετανοί την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας εμπεριείχαν εν σπέρματι την καταστροφή της. Είναι επομένως και ένα μεταπικιακό πρόβλημα. Είναι ότι θέλουν τον έλεγχο του νησιού.
το σχέδιο του Ανάν δεν απέδιδε τον έλεγχο στην Τουρκία παρά τις πολύ μεγάλες δυνατότητες και δικαιώματα που τις απέδιδε. Απέδιδε σε τρεις δικαστές, τους οποίους θα διόριζε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει θα τους διόριζε η Αγγλία και η Βρετανία. Το Ισραήλ, ως μια δύναμη η οποία επηρεάζει αποφασιστικά την αμερικανική και βρετανική πολιτική, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, θα είχε επίσης σημαίνοντα λόγο. Ήταν ένα είδος μεταμοντέρνου προτεκτοράτου. Τώρα, για να έρθουμε στα σημερινά, θέλω να πω το εξής, ότι ανεξαρτήτως της συγκυρίας, ανεξαρτήτως του πόσες πιθανότητες έχει ή δεν έχει να καταλήξει αυτή η ίδια η πενταμερής, εξακολουθεί να συνιστά ένα διαρκές πραξικόπημα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκ των συνεπειών ενός τέτοιου πραξικοπήματος, εάν επιτύχει, θα εξαρτηθεί και η τύχη της ελληνικής δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η διάσκεψη της Γενέβης, όλες και οι τρεις αυτές πενταμερείς που έχουν συγκληθεί μέχρι τώρα και οι μέλουσες να συγκληθούν, είναι διαδικασίες παράνομες και παράλογες, οι οποίες εάν λειτουργήσουν, μόνο ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχουν, την κατάλυση του Κυπριακού κράτους, χωρίς η κατάλυση αυτή να περάσει από δημοψήφισμα. Αυτός είναι ο σκοπός όλων αυτών των διασκέψεων. Και εξηγούμε. Η διάσκεψη αυτή είναι παράλογη, διότι αν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να βρουν λύση στο Κυπριακό, είναι μάλλον παραβό να φωνάξει κανένα στη Βρετανία και τη Τουρκία, τις δύο κατεξοχήν δυνάμεις οι οποίες δημιούργησαν το Κυπριακό πρόβλημα, για να βοηθήσουν στη λύση του. Είναι και παράνομη, διότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει εξουσιοδοτηθεί και δεν μπορεί να εξουσιοδοτηθεί για τίποτα άλλο παρά για να κάνει μια διαπραγμάτευση με τους Τουρκοκυπρίους, εάν μπορεί να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, να το φέρει αυτό το αποτέλεσμα σε δημοψήφισμα για να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Ο λόγος που ήρθε η πενταμερής είναι για να μην συμβεί αυτό. Διότι μια διεθνή συμφωνία, εάν υποθέσουμε ότι υπογράφεται σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη πενταμερή, από τον κύριο Αναστασιάδη, από την ελληνική κυβέρνηση, από τη βρετανική κυβέρνηση, επικυρώνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πιθανότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγγελθεί παγκοσμίως ως η λύση του Κυπριακού, δεν μπορεί μετά με ευκολία τουλάχιστον να απορριφθεί σε ένα δημοψήφισμα, ακόμη και αν προβλεφθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός όσων συνέλαβαν την ιδέα της πενταμερούς. Σταματώ εδώ, είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε διευκρίνηση για να μην καταχρηστώ και του χρόνου των άλλων ομιλητών. Όχι, δεν είναι κατάχρηση χρόνου. Απλά ήθελα να πω ότι προχώρησες αρκετά στο θέμα. Θα το δούμε παρακάτω το πρακτικό κομμάτι. Τι μπορεί, τι δρόμους μπορεί να ανοίξει η συμμετοχή σε μια τέτοια συνδιάσκεψη. Σπύρο, όχι, να έρθουμε. Θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν μπορεί να ανοίξει πολλούς δρόμους. Ή δεν θα προχωρήσει στο δρόμο, η ίδια η σύγκλησή της, κατά τη γνώμη μου, συνιστά πραξικόπημα. Η ίδια η σύγκλησή της. Διότι μεταφέρει το επίπεδο λύσης του Κυπριακού από τους μόνους αρμόδιους που είναι οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, οι κάτοικοι της Κύπρου και η Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια διάσκεψη που από τη σύνθεσή της και μόνο μοιάζει συμμορία δολοφόνων, δεν μοιάζει της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φέραμε να συζητήσουν και να έχουν λόγο για το Κυπριακό οι δύο κατεξοχήν δυνάμεις που το δημιούργησαν. Η Βρετανία και η δύναμη εισβολής και κατοχής η Τουρκία. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Στην πραγματικότητα τις φέραμε μέσα για ποιο λόγο? Ακριβώς για να γίνει η καταστροφή της πρόνοιας για δημοψήφισμα, να αφαιρεθεί δηλαδή από τον Κυπριακό λαό η κυριαρχία, διότι αυτές είναι, δεν τολμάνε να το πούνε ανοιχτά, αλλά αυτές είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Δηλαδή ένα σύστημα εγγυήσεων και επεμβάσεων που υποτίθεται η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αρνηθεί όχι από το 1974, από το 1964 ήδη. Σπύρο, έχει ανοίξει η συζήτηση, ο Δημήτρης πήγε βήματα παρακάτω, καλά κάνει. Συγκλάει και σκέψεις και εκτιμήσεις. Με τι όπλα, κάτω από ποιο πλαίσιο πάνε Ελλάδα και Κύπρος? Επιμένω στην ερώτηση σε αυτή την πενταμερή. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους. Πριν από όλα, θα ήθελα με ειλικρίνεια να ευχαριστήσω θερμά τους τρεις συνομιλητές που τιμούν τη σημερινή εκδήλωση της εφημερίδας μας στον δρόμο της αριστεράς με τις σκέψεις, τις προτάσεις, την παρουσία τους. Θα ήταν έκπληξη αν ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος δεν προχωρούσε την κουβέντα με βήμα ταχύ. Επίτρεψέ μου
έχοντας τη βεβαιότητα ότι για αυτά και άλλα θέματα που άνοιξε θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στην πορεία, επέτρεψέ μου πραγματικά να επανέλθω στην αρχική πρόταση, σημειώνοντας το εξής, ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι Ουάσιγκτον, Βερολίνο, Λονδίνο, Τελαβίβ, με αυτή τη σειρά ή με όποια σειρά θέλει ο καθένας, καθορίζουν το διεθνές κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η άτυπη πενταμερής συνάντηση, αυτό το πραξικόπημα. Και αναμφισβήτητα επηρεάζουν βαθύτατα την συμπεριφορά του πολιτικού προσωπικού σε Αθήνα και Λευκοσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αλήθεια, τις διαστάσεις τις οποίες θα δούμε σε βάθος την πορεία, δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες του το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας και της Κύπρου. Και δεν πάβει να έχει νόημα και σημασία να αναζητούμε όχι απλά τις ευθύνες που είναι πάρα πολλές και τους λόγους αλλά και τις συνέπειες αυτής της απαράδεκτης πειθάρχησης στις οδηγίες της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας ή για την ακρίβεια των δυτικών συμμάχων. Το ερώτημα δεν είναι κατά τη γνώμη μου με ποια όπλα πηγαίνει η ελληνική και η κυπριακή πλευρά στη συνάντηση της Γενέβης. Είναι ποια όπλα έχει εγκαταλείψει. Πώς οδηγείται εκεί αφοπλισμένη. Γιατί αυτό που θα συντελεστεί σε μερικές μέρες είναι ο ορισμός της κατάθεσης όπλων από την πλευρά των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών Ελλάδας και Κύπρου στο θέμα, στο θέμα του κυπριακού ζητήματος. Το πρώτο θέμα ετέθη ήδη από τον Κώστα τον Βενιζέλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπείται σε αυτή τη συνάντηση ως κοινότητα. Έχει ήδη αποδεχθεί την κατάλυση της υπόστασής της, έχει ήδη αποδεχθεί το ότι είναι εκλειπούσα δημοκρατία κατά τις βουλές της Τουρκίας και εμφανίζεται εκεί ως ισότιμο μέλος μιας συζήτησης μεταξύ εκείνων που πράγματι δημιούργησαν το κυπριακό πρόβλημα και που μεθοδεύουν τη διαιώνιση του διχασμού και της διαίρεσης στο νησί. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η ελληνική και η κυπριακή πλευρά μετέτρεψαν το κυπριακό πρόβλημα από πρόβλημα εισβολής, κατοχής και παράνομου επικισμού, όλα είναι εγκλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο, σε μία συζήτηση μεταξύ εγκυητριών δυνάμεων και δύο κοινοτήτων που αναζητούν υποτίθεται λύσεις. Όλα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, με ό,τι και αν πει η ελληνική ή κυπριακή πλευρά, ότι δεν αποδέχονται τις τουρκικές προτάσεις, ότι πηγαίνουν εκεί για την κατάργηση των εγκυητριών δυνάμεων κτλ. Κτλ. Αναμφισβήτητα διαμορφώνουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναζητείται μία λύση. Και έχουμε ακόμα ένα τρίτο και πιο σημαντικό παράγοντα. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει την άξη στον αέρα όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί και ενώ η ίδια επέβαλε την έννοια της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας την οποία απεδέχθηκε ο Μακάριος το 1977, αν θυμάμαι καλά, υπό την πίεση του διεθνούς παράγοντα και της Ελλάδας, και ενώ σήμερα αυτά για τους Τούρκους αποτελούν παρελθόν και εμφανίζονται εκεί με πρόταση έστω και διαπραγματευτική, έστω και πλασματική του οριστικού διχασμού και της ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο, η Ελλάδα και η Κύπρος αντί να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να επαναφέρουν το Κυπριακό στις πραγματικές του διαστάσεις, συνεχίζουν στην πολιτική, στη λογική της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας που είναι εξίσου καταστροφική με αυτή των δύο κρατών. Γιατί θα το κουβεντιάσουμε στην πορεία, η πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική και ενάντια σε κάθε έννοια δημοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας κλπ. Να μην προτρέχω. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν όπλα στη φαρέτρα, τα οποία όπλα κατατέθηκαν πριν χρησιμοποιηθούν,
πριν καν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οδηγούνται ηθελημένα σε μία παγίδα από μία διεθνή συμμορία η οποία θέλει να επιβάλλει την οριστική, τον οριστικό διχασμό διαίρεση του νησιού με αποκλειστικό και μόνο σκοπό να βρίσκεται υπό τη δικιά τους επιρροή και μέρος της δικιάς τους γεωπολιτικής σε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο Σπύρος Παναγιώτου, κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι η συνδιάσκεψη, ας πούμε, στο Grand Montana οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, το οποίο εξέθεσε την Τουρκία και ανέδειξε στον κόσμο και στη διεθνή κοινότητα το ρόλο της Τουρκίας. Αυτό πλασάρεται ως αφήγημα, πλασάρεται ως εικόνα. Στη διπλωματία, κύριε Πρέσβη, υπάρχουν αδιέξοδα σε συζητήσεις ή ό,τι λέγεται ή ό,τι δεν καταλήγει κάπου αποτελεί ένα κεκτημένο και μια βάση της μιας ή της άλλης πλευράς? Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής και μάλλον σύντομος, γιατί θέλω να αναδείξω την εξής παρατήρηση. Άλλο η επικοινωνιακή πολιτική που γίνεται και κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος και άλλο η διπλωματική πραγματικότητα. Δηλαδή, ούτε το Grand Montana ανέδειξε το πρόβλημα και έθιξε τους Τούρκους, ούτε σήμερα οι Τούρκοι βρίσκονται με την πλάτη στο καναβάτσο, ούτε όλα αυτά που μας αρέσει με συναισθηματικές εξάρσεις να τα λέμε. Στη διπλωματία υπάρχει ένα σύστημα όλο, δηλαδή ένα σύστημα όλων των πραγματικοτήτων που μπαίνουν σαν αποτέλεσμα της ιστορίας των λαών και των συγκυριών της διεθνούς κοινωνίας. Αυτή είναι η όλη ρήξη που επιχειρείται, που εμείς για πολλούς λόγους και πραγματικά πιστεύω για λόγους που αναφέρονται σε καθαρά, να το πω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, κομματικά και προσωπικά ωφέλη, έχουμε αγνοήσει. Ούτε στο Grand Montana, ούτε εδώ. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα γενικά το Κυπριακό που έγινε δικοινοτικό ζήτημα από ζήτημα που αφορούσε τις αποικίες του στέματος και που κάποια στιγμή αφήσαμε τις ευκαιρίες να χαθούν και κάναμε συνεχιζόμενα λάθη, οι καταιγίδες στην Ελλάδα είναι σε όλους τους τομείς αυτό αναγνωρίσιμο, έρχονται καλπάζοντας και φεύγουν περπατώντας. Το αποτέλεσμα το καταπίνουμε εύκολα, αλλά δεν δουλεύουμε την ώρα που το πρόβλημα έρχεται καλπάζοντας, γιατί τότε πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε με διπλωματικές έξυπνες κινήσεις το πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Έρχεται καλπάζοντας το πρόβλημα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, που δεν είμαστε. Έρχεται καλπάζοντας το πρόβλημα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, που δεν είμαστε. Πρέπει να είμαστε σε ενότητα, που δεν είμαστε. Δεν θα ξεχάσω. Η επίσκεψή μου, 22 ετών, στην Κύπρο, με τα 2 χρόνια από την εισβολή, με πρόσκληση του Προέδρου της Κύπρου. Όλοι μιλούσαν για ομοσπονδία. Και αναρωτιόμουν μέσα μου σαν νεαρός τότε φοιτητής, μα να μιλήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα πολιτικό θέλετε. Αλλά ποιες είναι οι κόκκινες σας γραμμές? Δηλαδή πότε θα σηκωθείτε από το τραπέζι να πείτε ότι δεν συνεχίζουμε τη συζήτηση άλλο? Υπάρχουν. Όταν έρχεται αυτή η καταιγίδα που λέμε τώρα ότι είναι συνωμοσία, ότι είναι οι μεγάλες δυνάμεις, ότι είναι... Εγώ, ξέρετε, στην πρακτική προσπαθούσα να αποφύγω αυτό που πίστευα ο ίδιος σαν ιδέα και την απέκρυψα πολλές φορές. Την έβαζα σαν θέμα και πρότασή μου στις διπλωματικές μου εκθέσεις, τις παρατηρήσεις κτλ. Με μεγάλη
δύναμη και πάθος, αλλά απέφευγα να πάρω προσωπικό, να πάρω προσωπική θέση, γιατί έβλεπα ότι είχαμε αυτά τα λάθη που είπα και πριν στην αντιμετώπιση τους. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πώς ανοίγει η αυλαία και προσπαθούσαμε γρήγορα να την κλείσουμε. Λέμε για δημοψήφισμα. Μα σίγουρα θα οδηγηθεί σε δημοψήφισμα εάν υπάρχει κάτι που να θέλει μια ευρύτερη και μεγαλύτερη κατανόηση, κατανόηση μέσα σε εισαγωγικά, από τους λαούς μας. Κύριε Κανέλο, εγώ θα επιμείνω λίγο στο αρχικό ερώτημα, γιατί έχει μια σημασία. Στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία, το να προσέρχεται ένα κράτος που απεμπολεί την κρατική του οντότητα σε μια συζήτηση η οποία μπορεί να καταλήξει σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο από μόνο του είναι λυτρωτικό, να το πω έτσι, ή από μόνη της η συμμετοχή δημιουργεί κεκτημένο και στρεβλούς όρους και υποχώρηση. Δεν σας κρύβω ότι εάν κάποιος ρωτούσε την άποψή μου αν αυτή η πενταμερής έπρεπε να συγκληθεί με τους όρους αυτούς, θα έλεγα πως δεν θα έπρεπε να συγκληθεί. Από την ώρα όμως που οι διοικήσεις των κρατών συμφωνούν, δεν θέλω να μείνω σε αυτό, ο κύριος Κωνσταντόπουλος νομίζω το παρουσίασε καλά, αλλά δεν υπάρχει πραξικόπημα. Βλέπουμε οι πολιτικές διοικήσεις συμφωνούν. Οι πολιτικές διοικήσεις, αν ρωτούσαν την άποψή μου, θα τους έλεγα ότι ανοίγεται πολύ τον τραχανά και εν πάση περιπτώσει θα λυθεί το ζήτημα αυτό σε μια προώθηση μαζί με τα άλλα ζητήματα, τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αυτό θέλουν να πετύχουν. Σήμερα στη διεθνή σκηνή αυτό που τους απασχολεί είναι να δημιουργήσουν καινούργια δεδομένα στα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, που παίρνει τεράστια σημασία για πολλούς λόγους. Και αυτά τα καινούργια δεδομένα δεν αναφέρονται πουθενά αλλού παρά στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Άρα τα αδιέξοδα που θα δημιουργηθούν θα προσπαθήσουν με τον τρόπο τους να τα καλύψουν. Δεν θα δείξουν ότι είναι αδιέξοδα. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι μια νέα υποχώρηση. Και αν δεν θέλουμε να την πούμε υποχώρηση, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα, σωστά. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα, θα περιμένουμε να τα δούμε. Γι' αυτό, όπως σας είπα, το άτυπο του χαρακτήρα αυτής της διάσκεψης δίνει την ευκαιρία σε όλους, έχουμε και εκλογές στην Κύπρο εξάλλου, να τοποθετηθούν και να πούνε ότι κοιτάξτε, εμείς, εσείς την κάνετε την άτυπη, εμείς τώρα διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα στα πολιτικά ζητήματα της Κύπρου. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντως, να ξέρετε ότι απαντώντας έτσι στο ερώτημά σας, είναι παγίδα όταν συμμετέχει σε μια τέτοια διάσκεψη και δεν προβάλλεις δημόσια και ευθέως τις κόκκινες σου γραμμές. Δηλαδή, από ποιο σημείο και μετά θα σηκωθείς από το τραπέζι. Μα τι λέτε, υπάρχει διπλωμάτης να λέει ότι πρέπει να σηκωθείς από το τραπέζι? Ναι. Λέω ότι υπάρχει διπλωμάτης που πρέπει και λέει ότι πρέπει να σηκωθείς από το τραπέζι όταν οι κόκκινες σου γραμμές παραβιάζονται. Η συμμετοχή μας όμως, η συμμετοχή δηλαδή εννοώ του κυρίου Αναστασιάδη, ο οποίος μεταβαίνει στην Πενταμερία ως κοινοτάρχης. Βεβαίως και είναι πραγματικότης ότι είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά στη συγκεκριμένη διάσκεψη θα συμμετέχει ως κοινοτάρχης. Είναι εκ των πραγμάτων σίγουρο ότι θα υπάρχουν ζητήματα που θα τεθούν και θα αφορούν ένα είδος υπαγίδας ή υποχωρητικότητος, η οποία ήθελα να πω ότι δεν εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, εφαρμόζεται αυτή η υποχωρητικότητα στους Ισπανούς με τους Βάσκους και τους Καταλανούς? Εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία με τις μειονότητες? Εφαρμόζεται μήπως στην Τουρκία με τους Κούρδους? Δηλαδή κάπου το πράγμα έχει νομίζω ξεφύγει και κάπου το θέμα
της κυριαρχικής ισότητας δεν είναι παρά μία πολλαπλή αντίληψη της υποχωρητικότητας που συνδέεται μάλιστα και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας και με μία ενδύεται με ακαδημαϊκή φορεσιά, γιατί βλέπουμε και ακαδημαϊκούς που αγνοούν ένα ουσιαστικό μέρος του προβλήματος και μπαίνουν στην ουσία. Ας περιμένουμε, λένε, τις εξελίξεις. Μα οι εξελίξεις είναι σχεδόν αναγνωρίσιμες από τώρα. Βαδίζουμε προς μία αποδυνάμωση της κυριαρχίας και αυτό δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα φέρει στο μέλλον. Είναι εύκολο να πούμε ότι ξέρουμε και να αρχίζουμε να τα παρατηρούμε, αλλά προτιμώ να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος συντονισμός, θα πρέπει αν χρειαστεί να σηκωθούμε από το τραπέζι και θα πρέπει να αναδείξουμε έστω και την ίστατη στιγμή τις κόκκινες γραμμές. Κώστα Βενιζέλο, έχει αλλάξει κάτι στους όρους με τους οποίους πάει η Κύπρος στη Νέα Πενταμερή? Οι κόκκινες γραμμές που, για τις οποίες μίλησε μόλις τώρα ο κύριος πρέσβης, υπάρχουν, είναι ευδιάκριτες, είναι πραγματικές, είναι διατυπωμένες, είναι ουσιαστικές? Ναι. Έχω πει προηγουμένως, και αυτό ισχύει διαχρονικά, ότι η προηγούμενη αξίωση της Τουρκίας που αναβαθμίζεται στο μεταξύ είναι το λάβαρο της ελληνικής πλευράς, όπως έγινε με τη Ζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία και όπως προφανώς θα γίνει αν έρθει ένα νέο χειρότερης εκδοχής σχέδιων ΑΝΑ. Η Κυπριακή, η Λευκωσία προσπαθεί να αποτρέψει αυτό που απαιτεί τώρα η Τουρκία, δηλαδή το θέμα της κυριαρχικής ισότητας, η οποία ουσιαστικά παραπέμπει σε δύο κράτη. Τι λέει η Τουρκία? Αναγνωρίστε την κυριαρχική ισότητα, δηλαδή αναγνωρίστε το παράνομο ψευδοκράτος και μετά θα τα βρούμε σε ό,τι αφορά τη μορφή της λύσης. Είναι μια θέση η οποία την έλεγε ο πάλι ποτέ ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Τεχτάς. Και αυτό επαναλαμβάνεται και τώρα. Ο Τεχτάς έλεγε, αναγνωρίστε με έστω και 5 λεπτά και το Κυπριακό θα λυθεί. Αυτή είναι η θέση με την οποία προσέρχεται η Τουρκία. Η Τουρκία θα παρουσιαστεί σε κάποια φάση, όχι την ερχόμενη εβδομάδα στην Πενταμερή, ότι κάνει υποχώρηση, εντός εισαγωγικό, αποδεχόμενη ένα μοντέλο συνομοσπονδίας, το οποίο οι Εγγλέζοι, οι Βρετανοί, προσπαθούν να το συνδέσουν με την φαϊνή ιδέα που είχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Παρένθεση, οι Τούρκοι έλεγαν για χρόνια χαλαρή ομοσπονδία, δηλαδή οι εξουσίες να είναι στα κρατήδια και όχι στην κεντρική κυβέρνηση. Το Κυπριακό, αν θα έκανα μία τοποθέτηση γενική εν όψη και της Πενταμερούς, αλλά και ευρύτερα, πάσχει για την ελληνική πλευρά, πάσχει από θέμα αναφυγήματος. Δεν έχουμε καταφέρει ως το θύμα της εισβολής να ανασία του προβλήματος που είναι η εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Συζητάμε από το 1974 και εντεύθε το διαμοιρασμό της εξουσίας, ενώ το πρόβλημα είναι η κατοχή. Και εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που στην Πενταμερή θα είναι και οι λεγόμενες εγκύτριες δυνάμεις, αντί να πούμε στη συζήτηση που θέλει να ορίσει η Τουρκία για το θέμα της κυριαρχίας και το θέμα του ελέγχου των αποφάσεων, γιατί απαιτεί βέτο σε όλες τις αποφάσεις, θα πω κάτι μετά, θα μπορούσε να αναδειχθεί το θέμα της ασφάλειας, αφού θα είναι εκεί και οι εγκύτριες δυνάμεις. Γιατί δεν αναδειχθεί το θέμα της ασφάλειας και αφού λυθεί να προχωρήσουμε και στα άλλα ζητήματα? Το δεύτερο, που αφορά την εσωτερική πτυχή, είναι δυνατόν το 2021 να συζητάμε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση την εθνική καταγωγή και όχι με βάση την πολιτική προέλευση, καταγωγή, ιδεολογική προέλευση
των πολιτών. Οι πολίτες και, και αυτοί που εκλέγονται με βάση αυτά που συζητούνται τόσα χρόνια θα ψηφίζουν ως Έλληνες και ως Τούρκοι. Δεν θα ψηφίζουν ως αριστεροί και δεξιοί, κεντρώοι, φιλελεύθεροι και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα ρατσιστικό μοντέλο το οποίο αναπαράγει εθνικισμούς και δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Και επιπροσθέτως είναι η τουρκική απέτηση που μερικώς την έχει δεχτεί ο κύριος Αναστασιάδης, ότι για όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να υπάρχει μία θετική ψήφος από τους Τουρκοκύπριους, δηλαδή βέτο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος θα πρέπει να αποφασίσει ο ένας. Ο ένας ο οποίος θα προσθεθεί στην πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα είναι ουσιαστικά όμηρος της Τουρκίας, πρώτα των Τουρκοκυπρίων και κατ' επέκταση της Τουρκίας, και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει εκτός αν αποφασίζει με βάση αυτά που θέλει η Τουρκία. Αυτό συζητάμε τόσα χρόνια, αυτό θέλουν να συζητήσουν και τώρα, και γι' αυτό δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει αποδεκτό. Διότι θα διαιωνίζεται και θα διαιωνίζεται το Κυπριακό και θα μπούμε σε χειρότερες περιπέτειες. Θέλω, Κώστα, συνεχίζοντας με σένα όσο μπορείς πιο σύντομα, να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου έχει αλλάξει κάτι από τον Γκραν Μοντάνα μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε ανακατατάξεις παγκόσμιες, έχουμε εκλογή Biden, έχουμε την Τουρκία στην κατάσταση η οποία βρίσκεται και τον Ερντογάν. Έχει αλλάξει κάτι στην ποιότητα των διεθνών συσχετισμών και των δεδομένων πηγαίνοντας τώρα στην επόμενη συνδιάσκεψη? Ή είμαστε σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο με τότε? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν ξέρω πόσο, πόσο επηρεάζουν οι σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Αλλά και θεωρώ ότι αν αύριο που είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Αρμενίων αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον, θα υπάρξει μια σύγκρουση. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή ή μάλλον η όποια παρέμβαση των ΗΠΑ προς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει, λόγω ότι υπάρχουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τεταμένες οι σχέσεις, παρόλο που εγώ είμαι της θεωρίας ότι οι ΗΠΑ, το βαθύ κράτος, ουδέποτε θα εγκαταλείψουν την Τουρκία, την θέλουν στο δυτικό μαντρί. Τώρα, λογικά, και έχουμε και πρέσβη εδώ στο πάνελ, εάν μία από τις δύο πλευρές προσέρχεται σε μια συζήτηση και λέει «Δεν με ενδιαφέρουν τα ψηφίσματα, δεν με ενδιαφέρουν οι αποφάσεις, δεν με ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο». Ποια αντιμετώπιση θα είχε? Θα επιρρύπτονται οι ευθύνες και θα ασκούνταν πιέσεις στην χώρα αυτή για να προσαρμοστεί με τις αποφάσεις. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Γιατί και τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι η Τουρκία σε άλλα ζητήματα διεθνή, όπως είναι το Λιβικό, όπως είναι το Συριακό, ακόμα και το θέμα του Αφγανιστάν, θεωρεί ότι η Τουρκία είναι συνομιλητής των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν πρόκειται να σπάσει για την Κύπρο και για τις νέες προσεγγίσεις που έχει η Τουρκία. Θεωρώ ότι το διεθνές περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό. Θεωρώ ότι η στάση της Τουρκίας δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για να λυθεί το Κυπριακό. Και θα επαναλάβω ότι η Λευκωσία, που παραμονές πάντα εξελίξεις συντονίζονται με μια συνάντηση 90 λεπτών, όπως έγινε προχθές την Τετάρτη Μητσοτάκη-Αναστασιάδη, επιμένουν σε μια αδιέξοδη πορεία η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Απλά δίνουν εξετάσεις καλού παιδιού στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ουσιαστικά να δίνουν προοπτική στον Κυπριακό, στην Κύπρο και στον Ελληνισμό. Και θα επαναλάβω κάτι που είπα ξανά και στην προηγούμενη συζήτηση: η Τουρκία μας βλέπει ενιαία τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός ακόμη να βρει βηματισμούς να αντιμετωπίσει ενιαία την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Είναι από τα κομμάτια, Κώστα, που θα τα δούμε ξεχωριστά. Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε, έχει αλλάξει, είναι ίδιο το ερώτημα, έχει σημασία να απαντηθεί. Έχει αλλάξει κάτι στους όρους και στο πλαίσιο από τη μεριά του διεθνούς παράγοντα με το οποίο
πάνε ή σύρονται σε μια ακόμα συνδιάσκεψη Ελλάδα και Κύπρος. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό, Μιχάλη. Και δεν έχει καμιά σημασία για το λόγο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σε θέση που θα κάνουν ό,τι τους πει οι συναισθαμένοι των δυνάμεων. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις διεθνείς συνθήκες. Και τη δεκαετία του 1990 ή 2000 οι διεθνείς συνθήκες προέβλεπαν τη μετατροπή της Μεσογείου σε μια τουρκο-ισραηλινο-αμερικανική λίμνη. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής την οποία είχε ο κύριος Χόλμπρουκ θα έπρεπε να λυθεί και το Κυπριακό με μια λύση τύπου σχεδίου Ανάν, θα έπρεπε να λυθούν και τα ελληνοτουρκικά με μια τέτοια λύση. Μετά τη σύγκρουση μεταξύ του Ερντογάν και του Πέρες, αρχίζουν και για άλλους λόγους, αρχίζουν και διαμορφώνονται δύο τάσεις μέσα στο δυτικό συγκρότημα που μας ελέγχει, μας εξαρτά και μας καθοδηγεί. Η μία η οποία θέλει το προηγούμενο σχέδιο και με την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στη Δύση, και η δεύτερη η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, ενδεχομένως και μία σύγκρουση με την Τουρκία, προκειμένου να εξυπηρετεί στα συμφέροντά της. Σε κάθε περίπτωση εμείς χάνουμε, διότι εμείς είμαστε αντικείμενο, δεν μπορεί παρά να χάνουμε. Και θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό, με όλο το σεβασμό στον κύριο Πρέσβη, θέλω να επιμείνω στο σημείο της διαδικασίας ως πραξικοποιήματος της ιδίας της διαδικασίας και να εξηγήσω γιατί. Πρώτον, όλοι πιστεύουν δεν θα βγει τίποτα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον πιστεύουν δεν θα βγει τίποτα. Η διάσκεψη όμως δεν γίνεται για να βγει. Γίνεται για να βγει. Δεν κουβαλιέται ολόκληρος Γκουτιέρες εν μέσω πανδημίας και πολλαπλών κρίσεων στη Γενέβη για να πιει καφέ στις όχθες της Λεμάν, συζητώντας για χιλιοστή φορά το Κυπριακό. Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά μπορεί και να μην συμβεί. Η διάσκεψη δεν γίνεται γι' αυτό. Τι θα λέγατε αν, για παράδειγμα, αύριο η Ελλάδα δεχόταν να συζητήσει την εσωτερική πολιτιακή της δομή και το διεθνέ της στάτους, να συζητήσει σε μια διεθνή διάσκεψη πώς θα οργανώσει τις σχέσεις με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Δεν θα σας φαινόταν εξωφρενικό? Γιατί δεν φαίνεται ότι πάμε να συζητήσουμε με τη Τουρκία και τη Βρετανία θέματα που άπτονται του διεθνού στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του εσωτερικού της καθεστώτος? Είναι αυτά πράγματα που γίνονται στο 2021 και τα έχουν αποδεχθεί αυτά τα οι Κύπροι και οι Έλληνες πολιτικοί, και αφού τα έχουν αποδεχθεί δεν προσπαθήσουν μετά να τα περάσουν κιόλας? Φαντάζεται κανένας στην Ισπανία, που πολύ ωραία την ανέφερε ο κύριος Πρέσβης προηγουμένως, να πάει να συζητήσει πώς θα οργανώσει τους Καταλανούς, αν οι Βάσκοι και οι Καταλανοί θα έχουν εξωτερικές σχέσεις με αυτά, θα τους δώσει? Όχι με τους ίδιους τους Βάσκους και τους Καταλανούς, ούτε με αυτό δεν το συζητάει, με αυτούς δεν το συζητάει η Μαδρίτη, αλλά με 5 άλλες γειτονικές χώρες. Αυτά είναι ανήκουσα πράγματα. Μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα γίνονται. Η ίδια η συμμετοχή, η συμφωνία στη σύγκληση αυτής της πενταμερούς, που δεν είναι παρά η αναβίωση των διασκέψεων της Ζυρίχης και του Λονδίνου που κατέστρεψαν το Κυπριακό, είναι η ίδια πραξικόπημα από προσπάθεια κατάλυσης στα πλαίσια διεθνούς συνωμοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι απαράδεκτη η συμμετοχή του κυρίου Δένδια, που παριστάνει και τον Εθνικόφρονα κατά τα άλλα. Διότι ο κύριος Δένδιας δεν έχει δικαίωμα να διαπραγματεύεται τέτοια θέματα. Είναι αντίθετα και προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ελλάδα το 1960. Είναι μια θανάσιμη απειλή η ίδια η διάσκεψη για τον ελληνισμό και της Κύπρου και της Ελλάδας και τα πιο ζωτικά του συμφέροντα. Δεν μπορούμε να συζητάμε εδώ ότι μπορεί βεβαίως μπορεί να αποτύχει. Και εγώ το ξέρω ότι μπορεί να αποτύχει. Εάν συγκληθεί, σας λέω, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο και το έφτιαξε ένα από τα πιο σκοτεινά πρόσωπα του παγκόσμιου κατεστημένου, η Βικτόρια Νούλαντ. Άνθρωπος γέφυρα ανάμεσα στους νεοσυντηρητικούς εξτρεμιστές της αυτοκρατορίας και τους αντιρώσους εξτρεμιστές του Δημοκρατικού Κόμματος. Το έφτιαξε. Γιατί το έφτιαξε? Γιατί ενώ έχουν κάνει τα χίλια μύρια όσια στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, προκειμένου να εξαφανίσουν και να απομονώσουν οποιαδήποτε φωνή ήταν αντίθετη με το σχέδιο Ανάν, δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την συνείδηση που απέκτησε ο κυπριακός λαός για το τι θέλει και τι δεν θέλει, για το ότι θέλει κράτος δηλαδή και δεν θέλει διάλυση του κράτους, και η οποία εκφράστηκε με το 74% του όχι το 2004. Στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αν γινόταν θα είχε και τρομερές καταστροφές για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
Εγώ συμφωνώ με τον Ανδρέα Παπαδρέου που είχε πει αν η Κύπρος χαθεί και η Ελλάδα θα χαθεί. Προσπάθησαν έκτοτε να εφαρμόσουν τη στρατηγική που περιέγραψε, διότι δεν άντεξε και εγκατέλειψε ξαφνικά το βρετανικό του φλέγμα το 2004, ο Λόρδος Χάνι, ο ίδιος ο αρχιτέκτον του σχεδίου Ανάν. Θα τους το βάζουμε και θα ξανά και ξανά στις εξελίξεις, στη δημοψήφισμα, μέχρι να πούνε ναι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έτσι εξουδετέρωσαν όσους στο Ακέλ ήταν εναντίον του σχεδίου Ανάν, έτσι ανέτρεψαν τον Παπαδόπουλο, έτσι έκαναν τα χίλια μίλια όσια, αλλά δεν τους βγήκε. Και προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, καταργώντας από το παράθυρο την πρόνοια που προβλέπει ότι ο κυπριακός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και πώς θα γίνει αυτό? Γιατί σας λέω εγώ το εξής. Αύριο πάει ο κύριος, ας υποθέσουμε ότι καταλήγει η αυτή η... Δημήτρη, συγγνώμη, θα πάμε μετά σε αυτό το κομμάτι, σε ποια κατάσταση είναι σήμερα ο κυπριακός λαός και τι ενδεχομένως θα απαντήσει όταν θα μπει ένα αποτέλεσμα ή ένα μη αποτέλεσμα εντός εισαγωγικών. Μα δεν θα έχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει την ευκαιρία να απαντήσει, διότι φανταστείτε ότι αύριο πάνε αυτοί όλοι στη Γενέβη και υπογράφει ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Νίκος Δένδιας, η Αγγλία, η Τουρκία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Την επόμενη μέρα θα το έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι μια διεθνή συμφωνία και θα πούνε θα ισχύσει. Στη Κύπρο το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛ θα συγκαλέσουν τη Βουλή και θα το υποστηρίξουν. Μετά πώς θα πάει ο κυπριακός λαός σε δημοψήφισμα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει δημοψήφισμα για να εγκρίνει ή για να απορρίψει? Τα πιο επιτυχημένα πραξικοπήματα στην ιστορία είναι αυτά που κάνει η νόμιμη ηγεσία ενός κράτους. Όπως παραδείγματος χάρη ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στην Ελλάδα, διώχνοντας τον Γιώργο Παπανδρέου για να ανοίξει τον δρόμο για τη δικτατορία. Συγγνώμη, δεν τα κάνουν μόνο η μία μειοψηφία μέσα στο κράτος. Αυτό είναι το σχέδιο ολόκληρο και το απεκάλυψε η Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία απρόσεκτη και ανόητη, ήταν μέρος της συνωμοσίας προφανώς με την οποία ήρθε η Πενταμερής, είπε σε κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναγνωρίσει οτιδήποτε προκύψει. Τι θα πει να αναγνωρίσει? Δεν υπάρχει κράτος εδώ. Ποιος συζητά, τι συζητάνε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι δυνατόν, έχουμε αρχίσει να έχουμε μυθριδατισμό, να δεχόμαστε δηλαδή αδιανόητα πράγματα? Ερωτώ. Ποιος Έλληνας είναι έτοιμος να δεχθεί να συζητήσουμε σε διεθνή διάσκεψη με τρίτες χώρες την εσωτερική πολιτιακή οργάνωση της Ελλάδας, το αν έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις ή όχι και τη σχέση της με τη μουσουλμανική μειονότητα? Συγγνώμη, αν αυτό φαίνεται εξωφρενικό, γιατί φαίνεται normal η διάσκεψη και όχι παράνομη πραξικόπημα, διότι δεν έχουν δικαίωμα να πάνε εκεί να τα συζητάνε? Όχι γιατί να τα συζητάνε με σωστή ή λάθος διαπραγματευτική θέση. Αυτό λέω εγώ. Τι θέση υποστηρίζουμε είναι άλλο κεφάλαιο και είναι εξίσου τραγικό με αυτό. Δεν έχουν δικαίωμα να συζητήσουν. Νομίζω ότι θα τροφοδοτήσει αυτή τη σκέψη σου περισσότερο όσα θα μας πει ο Βενιζέλος, ο Κώστας, από την Κύπρο για την κατάσταση στην οποία είναι ο κυπριακός λαός και πώς αντιλαμβάνεται αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε όμως, μην τρέχουμε, θέλω να πω, ότι να τα πάμε λίγο βήμα-βήμα για να καταλήγουμε λίγο πιο σε μια πιο συνολική εικόνα. Σπύρο, εσύ εκτιμάς ότι η κατάσταση του διεθνούς παράγοντα και οι ανταγωνισμοί και υπάρχουν μεγάλες αλλαγές από το 2017 μέχρι σήμερα παίζουν κάποιο ρόλο στο πώς σύρονται, αν θέλετε, η Κύπρος σε αυτή τη νέα συνάντηση? Χωρίς εμφιβολία υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις που παίζουν ρόλο και έχω την γνώμη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις μελετήσουμε, να σταθούμε σε αυτές, να μην τις ξεπεράσουμε ως άνευ σημασίας επειδή κάποιοι αποφασίζουν και κάποιοι είναι αντικείμενα της ιστορίας. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό, ότι ενώ πράγματι είναι ισχυρότατη η πίεση που ασκούν εδώ και δεκαετίες και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και οι Ισραηλινοί να επιληθεί με έναν τρόπο το Κυπριακό, δεν τα έχουν καταφέρει, όχι γιατί τους έλειψε η δύναμη και η επιβολή, όχι γιατί δεν βρήκαν πρόθυμα αυτιά στις πολιτικές ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου, αλλά γιατί υπάρχει ένα πολιτικό κόστος το οποίο το πολιτικό σύστημα και στην Αθήνα και στη Λευκοσία είναι υποχρεωμένο να το αναγνωρίσει, και ακριβώς αυτό το πολιτικό κόστος εμποδίζει
εμποδίζει την επιτάχυνση των εξελίξεων. Και βλέπετε ότι μερικές φορές η ιστορία εκδικείται και τα αντικείμενα γίνονται υποκείμενα παρά τη θέλησή του, παρά τη θέλησή τους υπό την πίεση της αυτοποστασίας τους. Αυτό είναι το αντιφατικό της ιστορίας που πρέπει να συγκρατήσουμε. Λοιπόν, από την τελευταία συνδιάσκεψη έχουν γίνει 4-5 μετά την κατοχή, άλλες 2 προηγήθηκαν. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές εξελίξεις. Η σημαντικότερη από όλων είναι ότι παρά την επανεκλογή Biden και στην Προεδρία της Αμερικής και την εκφρασμένη θέληση των ΗΠΑ να επιστρέψουν στην περιοχή, παρά την ένταση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την προσπάθεια εμπλοκής και της Κύπρου και της Ελλάδας σε αυτόν τον ανταγωνισμό, εκείνο που είναι φανερό είναι ότι το δυτικό στρατόπεδο είναι βαθιά διχασμένο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν αυτά τα οποία θέλουν με την άνεση που τα κατάφερναν στο πρόσφατο παρελθόν. Οι ΗΠΑ πάντοτε επιδίωκαν την ατοποίηση της Κύπρου και αυτό δεν το έχουν μέχρι τα σήμερα καταφέρει. Οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή από την αποχώρηση των Αμερικανών και επιχειρούν, στηρίζοντας τον τουρκικό επεκτατισμό, να αναβαθμίσουν τις δικές τους σχέσεις, τις γερμανικές σχέσεις με την Τουρκία και τις ευρωπαϊκές σχέσεις με την Τουρκία, αξιοποιώντας την Τουρκία σαν όπλο διείσδυσης στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική κτλ. Και η Γαλλία παίζει ιδιαίτερο ρόλο, χαμένη από τις εξελίξεις κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική του τελευταίου διαστήματος, επιχειρεί να εμφανιστεί με δικό της πρόσωπο και δικιά της πολιτική, το ίδιο και η Ιταλία κτλ. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η παντοκρατορία του μονοπολικού συστήματος έχει πάψει να υπάρχει, να υφίσταται, έχουν αναδειχθεί περισσότερες δυνάμεις, παρότι δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως ένας πολυπολικός κόσμος, και το σπουδαιότερο από όλο αυτό που περιπλέκει τα πράγματα, έχουν αναδειχθεί και ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις, τέτοιες είναι το Ισραήλ, το Ιράν και η Τουρκία, με το δικό τους σχεδιασμό, με τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, τα οποία παρεμβαίνουν στην περιοχή και δημιουργούν τελεσμένα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου και για το πού μπορεί να καταλήξει η συνάντηση η μεθαυριανή ή και τι θα ακολουθήσει μετά. Το δεύτερο πράγμα που έχει αλλάξει δραματικά είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας. Από τον Κάμπο Μοντανά μέχρι σήμερα έχουμε μια έξαρση της επιθετικότητάς της. Έχουμε αμφισβήτηση της κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου με έρευνες και γεωτρήσεις μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε έρευνες και παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχουμε το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Έχουμε το κάζους Μπέλι. Έχουμε την προσπάθεια αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, αμφισβήτησης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Έχουμε μια εξαιρετικά επιθετική Τουρκία. Και πρέπει να κατανοήσουμε τούτο, ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι να επιβάλλει τετελεσμένα με την απειλή χρήσης βίας ή και την χρήση βίας, βλέπε Συρία, βλέπε Ναγκόρνο Καραμπάχ, βλέπε Λιβύη κτλ. Και μετά να παριστάνει την ήπια δύναμη του πολιτικού διαλόγου, που στην πραγματικότητα επιχειρεί να νομιμοποιήσει αυτά τα οποία έχει κατακτήσει στα πεδία. Και έχουμε από την πλευρά της ελληνικής και κυπριακής πλευράς μια πλήρη αποδοχή αυτό το δεδομένο. Είπα και στην αρχή, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια εξόφθαλμα παραβατική και ενάντια στο διεθνές δίκαιο συμπεριφορά και παρά το γεγονός ότι τεινάζει στον αέρα τα μέχρι τώρα συμφωνηθέντα, ακόμα και εκεί, ακόμα και υπό την πίεση της Τουρκίας υιοθέτηση από την ελληνική και κυπριακή πλευρά της λεγόμενης διδρονικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, σήμερα, τεινάζοντας στον αέρα όλα αυτά, πηγαίνουμε σε μία σύσκεψη όπου Κύπρος και Ελλάδα προσέρχονται με την τουρκική βρετανική πρόταση ιδέα της διζωνικής ομοσπονδίας και η Τουρκία εμφανίζεται με την πρόταση της κυρίαρχης ισότητας, όπως είπε ο Κώστας ο Βενιζέλος,
που όλα αυτά και ανεξάρτητα από τις τακτικές συνηγορούν στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον πλήρη έλεγχο του νησιού από την πλευρά της Τουρκίας. Αν αυτή είναι η επιδίωξη της Τουρκίας, η επιδίωξη των Βρετανών και των Αμερικάνων είναι η διαιώνιση του διχασμού του νησιού και ο έλεγχος που θα ασκούν αυτοί στο αντίθετο αεροπλανοφόρο, ορμητήριο το δικό τους γεωπολιτικών βλέψεων. Έχω τη γνώμη ότι χρειάζεται να έχουμε κατά νου αυτές τις εξελίξεις, όχι γιατί μας επιτρέπουν να σκεφτούμε τι θα ακολουθήσει, αλλά γιατί αναδεικνύουν σε ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα και βαρύτητα τις ευθύνες της ελληνικής και κυπριακής πλευράς. Αντί να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, αντί να εκμεταλλευτούν αυτή την δυσκολία του διεθνή παράγοντα να επιβάλλει τις λύσεις όπως έχει επιλέξει, αντί να εκμεταλλευτούμε το διχασμό που υπάρχει και εντείνεται μέσα στις γραμμές του, εμείς παριστάνουμε τα πιθήνια, τους πιθήνιους υποστηρικτές, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε μια ήπια, πιο ήπια λύση που δεν θα οδηγήσει σε πλήρη εξευτελισμό. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να εντείνουμε, να ανοίγουμε την όρεξη της Τουρκίας, να οξύνουμε τις επεκτατικές της βλέψεις και να την καθιστούμε ως χώρα επικίνδυνη, όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά και για όλους τους λαούς της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, πρόσφατα και της Κρυμαίας, των λαών της Μαύρης Θάλασσας. Είναι αυτές οι εξελίξεις που καθιστούν ακόμα πιο σκοτεινή, δύσκολη την εικόνα και σημαντική στο να δούμε τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, θα μπορούσε σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον η χώρα μας, αν το ήθελε, θα μπορούσε να μεθοδεύσει μια άλλη στάση, να εκμεταλλευτεί κάποιες ρογμές, να Κύπρος και Ελλάδα, κυρίως Κύπρος και Ελλάδα μαζί δίπλα να διεκδικήσει κάτι άλλο ή να αρθρώσει έναν άλλο λόγο και κυρίως μια άλλη στάση. Είναι καταφατική η απάντησή μου. Βεβαίως και θα μπορούσε. Πάντως, ήθελα να πω ότι το ζήτημα των εγγυήσεων που ετέθη ότι θα πρέπει να πάψει να υφίσταται καθιστά κατά κάποιο τρόπο και ανενεργό την παρουσία των εγκυτριών δυνάμεων. Δηλαδή, εδώ θα ήταν μια καλή έκπληξη για μένα να είχαμε μια επανάληψη των θέσεων που εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή, ξαφνικά να μην μπουν υπογραφές, γιατί προβλέπω, έτσι και η πρόβλεψη είναι το ρίσκο που παίρνω. Δεν θα μπουν υπογραφές. Δεν μπορεί να μπουν υπογραφές. Ξαφνικά λοιπόν, αν γίνει μια κοινή ανακοίνωση, που και αυτό δεν το βλέπω γιατί είναι άτυπη και το τονίζουν αυτό, είναι άτυπη η διάσκεψη, ξαφνικά να μπει το θέμα της των εγγύησεων που θα έπρεπε να έχει τεθεί προπολού και κάπου έχει τεθεί. Από κάποιους είχε τεθεί το ζήτημα των εγγύησεων και είχε τεθεί με τα επίφασης. Και, στο κείμενο του Grand Montana είχε τεθεί και τα στρατεύματα κατοχής και οι εγγύησεις. Ναι, αλλά εκεί τι είχαμε. Είχαμε την δήλωση των εκπροσώπων του ΟΗΕ ότι βαδίζουμε με έναν καλό τρόπο και ρυθμό στην συνεννόηση μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτό ήταν ένα ψυχρό ντους πάλι. Γιατί όσο εντείνεται κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη ο δικοινοτικός διάλογος, εντείνεται η διζωνική αντίληψη και όσο εντείνεται η διζωνική αντίληψη οδηγούμαστε σε μορφές που δεν εξυπηρετούν τη λειτουργία
το να πούμε ακυρώνουν την κυπριακή κυριαρχία, έχουμε μία θέση που είναι αντίθετη με τα κοινοτικά δεδομένα. Έτσι, γιατί το κοινοτικό δίκαιο δεν μπορεί να αποδεχθεί την ακύρωση της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας. Μπορεί όμως με τον τρόπο και εφόσον όπως προβλέπω δεν θα μπουν υπόγραφες, έτσι βλέπω, έτσι θέλω να προβλέψω και έτσι πρέπει να γίνει για να μην μπουν άλλα ζητήματα πια αρνητικά για μας, μπορεί να εκφραστούν θέσεις και να σηκωθεί ο πύχης σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούν να δημιουργηθούν νέες προϋποθέσεις γιατί για μια καινούργια συνάντηση. Θα μου πεις και τι είναι αυτό. Είναι λύση, μα μην περιμένετε λύσεις. Κοιτάξτε εδώ από το 50. Από το 54 μέχρι το 58 έγιναν 5 προσφυγές. Και όπως σας είπα, στα πίσω έδρανα του Καραμαλή και του Αβέροφ καθόταν ο Γιώργος Εσωφέρης, που ήταν διευθυντής διεύθυνσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι όταν σηκώθηκε ο Έλληνας, ο πρέσβης, να θέσει ζήτημα αυτοδιάθεσης, ο Άγγλος, ο πρέσβης, βρήκε την ευκαιρία να πει «Αν σας ενδιαφέρει πώς από αποικία της Αγγλίας θα κάνετε την Κύπρο αποικία της Ελλάδος, εμείς είμαστε αντίθετοι». Και βεβαίως όλη τότε η πλειοψηφία των κρατών μελών πήγανε σε μία για μας άσχημη απόφαση, η οποία άσχημη απόφαση οδήγησε στο 60, το οποίο 60 τι ήταν? Δηλαδή το Σύνταγμα, η ανεξαρτησία, ήταν ανεξαρτησία. Και πώς από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν πράγματα που είχαν να κάνουν με διπλωματικές νίκες εναντίον των Άγγλων, αλλά με μία υπόκοφη και αν θέλετε αρνητική σιωπή πάλι από δικής μας πλευράς. Οι ηγεσίες, όπως είπα στην αρχή, δυστυχώς έχουν δημιουργήσει μία πορεία συμβιβασμών και υποχωρήσεων, ανοχής, η οποία για μένα ανοχή δεν θα έπρεπε να ήταν στο μοντέρνο λεξιλόγιο της διπλωματίας. Στο μοντέρνο λεξιλόγιο της διπλωματίας, στο νέο λεξιλόγιο της διπλωματίας, θα έβαζα τη λέξη κατανόηση. Αλλά ποια κατανόηση? Αυτή που είναι αποτέλεσμα της γνώσης και αυτή βέβαια που έχει την τελική έγκριση του λαού. Αλλά ήθελα να πω και να καταλήξω ότι ποιον λαό? Εδώ τα συντάγματα και τα πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά, ρωτήσετε ποια είναι τα στοιχεία της κρατικής εξουσίας, δηλαδή του κράτους. Ο λαός ήταν το πιο ισχυρό στοιχείο. Σήμερα ο λαός έχει αντικατασταθεί από το στοιχείο του πληθυσμού. Πληθυσμός που δεν έχει ταυτότητα και δεν έχει δύναμη. Άρα μην περιμένουμε παρά να δούμε μία εξέλιξη διπλωματικών κινήσεων που αν μεν είναι έξυπνες, εάν μεν είναι κινήσεις με ρίσκο, βεβαίως με ρίσκο, το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να είναι κινήσεις με ρίσκο, θα μπορούμε να ελπίσουμε σε μία παράταση των γεγονότων που όλοι βλέπουμε ότι έρχονται στον κόσμο γενικά. Αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος είναι σωστό για την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί το λέω? Γιατί ήθελα επίσης να σας πω κάτι που έχει σημασία από την καριέρα τη δική μου. Όταν ήμουνα στο Τέξας γενικός πρόξενος, ο Μπους έγινε από πρόεδρος του Άστρος Baseball Club, κυβερνήτης του Τέξας. Και έκανα την πρόβλεψη ότι θα αναλάβει την Προεδρία της Αμερικής.
σε μια συνάντηση με έναν φίλο μου που ήταν δήμαρχος τότε στο Τέξας, μου ελέγχθη, μα είσαστε τόσο κοντά από τόσο σημαντικά γεγονότα. Λέω, πού? Στη Βοσνία. Ποια Βοσνία, λέω? Η Βοσνία είναι πολύ μακριά, λέω, από εμάς. Είναι και μακριά. Το Τέξας, ξέρετε, από το Χιούστον να πάει κανείς στο Μεξικό, στο Ελπάσο θέλει 1000 χιλιόμετρα. Αυτή τη διαδρομή την έχουν για παιχνίδι. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Τι υπήρχε όμως πίσω από το μυαλό? Πίσω από το μυαλό υπήρχε αυτό που λέμε η Αραβική Άνοιξη. Και η Αραβική Άνοιξη τι ήταν? Ήταν αυτή η προσπάθεια. Εγώ δεν θα δώσω επίθετα, όχι γιατί είμαι προσεκτικός σαν διπλωμάτης, όχι γιατί τώρα είμαι τέος πρέσβης και μπορώ να εκφράζομαι με μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά βεβαίως αυτό τι ήταν? Ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα καινούριο κατεστημένο στην Μεσόγειο. Και σε αυτό το καινούριο κατεστημένο παίζει πλέον ρόλο και η Τουρκία, η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται, γιατί έχει διαμορφώσει τάσεις ισχυρές τόσο στο βιομηχανικό επίπεδο που εμείς το εγκαταλείψαμε, και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, γιατί η Ελλάδα παρέδωσε τα όπλα, γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε τη βιομηχανική ανάπτυξη, έναντι ποιον την παρέδωσε και για ποια ωφελήματα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία βεβαίως και εκτός από όλα τα άλλα συντονίζει σήμερα και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική της Αφρικής μαζί με την Κίνα. Κώστα Βενιζέλο, η κατάσταση, μάλλον η στρατηγική του Ερντογάν, έχει αλλάξει από το 2017 μέχρι σήμερα? Η παρέμβασή του στα κατεχόμενα έχει αλλάξει? Η παρέμβαση η οποία πλέον δεν είναι, αν θέλεις, συγκεκαλυμένη, αλλά ευθεία και ομή παρέμβαση. Όπως παρεμβαίνει και λέει ότι αν δεν βρεθεί μια λύση στην, θα πάμε σε δύο κράτη, ή αν η λύση δεν μου αρέσει θα ξαναβγούνε τα γεωτρύπανα στην ΑΟΣ της Κύπρου, καλεί και τα κατεχόμενα να αλλάξουν μια απόφαση, ας πούμε, για τη διδασκαλία του Ισλάμ. Έχει αλλάξει η προσέγγιση λοιπόν του Ερντογάν και η ευθεία παρέμβασή του σε όλα τα επίπεδα? Πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά ο έλεγχος των κατεχόμενων είναι ασφιχτικός, γιατί τα κατεχόμενα εξαρτώνται από την Τουρκία οικονομικά, πλήρως οικονομικά, εξαρτώνται στρατιωτικά, εξαρτώνται πολιτικά. Είδαμε στις τελευταίες ψηφοφορίες στα κατεχόμενα ότι η Τουρκία δεν μπορεί και δεν αφήνει στην τύχη το οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορούσε να επιτρέψει στον Ακιντζή να συνεχίσει να είναι, και επέβαλε με την στήριξη των επίκων τον Τατάρ. Θα μου πείτε πόσο περιθώριο ελιγμών είχε ο Ακιντζή? Περιορισμένο. Αλλά εξέπεμπε κάποια μηνύματα. Και στο Κράν Μοντανά, σε όλη τη διάρκεια του Κράν Μοντανά αλλά και στη Γενέβη, ουσιαστικά εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων, μιλούσε ο Τσαβούσογλου και ο κύριος Ακιντζή είχε πει το αμίλητο νερό. Λοιπόν, ο έλεγχος είναι πλήρης. Εκπέμπει όμως ένα εκνευρισμό γενικότερα ο Ερντογάν και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρασπονδία εντός εισαγωγικών από πλευράς στα κατεχόμενα. Είχαμε πρόσφατα αυτή την ιστορία όπου υπήρξε μία προσφυγή στο λεγόμενο συνταγματικό δικαστήριο, όπου αποφάνθηκε ότι τη διδασκαλία του Κορανιού δεν θα την καθορίζει ένα γραφείο που ίδρυσε η Τουρκία, αλλά το λεγόμενο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η εκπαιδευτική. Και τι είπε ο Ερντογάν? Αλλάξετε την απόφαση, γιατί έχω θυμώσει, και αλλάξετε την απόφαση, γιατί στα κατεχόμενα θα ισχύει ό,τι ισχύει στην Τουρκία, την ώρα που πάνε στη διάσκεψη και λένε για δύο κράτη. Η πίεση που υπάρχει στα κατεχόμενα σε ό,τι αφορά από πλευράς Τουρκίας είναι ξεκάθαρη. Την διοίκηση την έχει ο λεγόμενος πρέσβης της Τουρκίας, αυτός αποφασίζει πολιτικά, και ο στρατιωτικός διοικητής.
των κατοχικών δυνάμεων. Αυτοί οι δύο είναι που αποφασίζουν και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Δεν είναι τυχαίο που για να μετακινηθεί ένα βαρέλι στην νεκρή ζώνη δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε ο Τατάρ, ούτε ο Ακιντζή, ούτε ο Ραούφ Τεχτάς. Αποφασίζει ο στρατηγικός διοικητής των κατοχικών δυνάμεων. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γίνονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζει η ηγεσία του ψευδοκράτους. Για παράδειγμα, με το θέμα του Γκιουλέν. Κατέβηκαν ελικόπτερα από την Τουρκία, συνέλαβα στρατιωτικούς και το έμαθα μετά από 2 μέρες. Έτσι. Πέραν τα υπόλοιπα που η Τουρκία, ο Ερτογάν και η παρέα του, οι φίλοι του, χρησιμοποιούν τα κατεχόμενα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρησιμοποιούν τα κατεχόμενα για να κάνουν επενδύσεις και τα έργα, που υπάρχει και το προσωπικό όφελος. Συνεπώς, ουδέποτε είχαν αφήσει ένα περιθώριο ελευθερίας στους Τουρκοκύπριους. Άλλωστε, δεν τους ενδιαφέρουν οι Τουρκοκύπροι. Και το έχει πει και ο Νταβούτογλου. Και ούτε ένας Τουρκοκύπριος να υπήρχε στην Κύπρο, εμείς στην Κύπρο θέλουμε να ελέγχουμε. Έτσι. Τους χρησιμοποιούν ως όχημα για τους σχεδιασμούς τους, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν ουσιαστικά. Τους ενδιαφέρει η Κύπρος και ο έλεγχος της. Τώρα, για τη διάσκεψη θα πω το εξής. Θα κάνω μια πρόβλεψη με βάση πληροφόρηση. Τι θα γίνει. Κανείς από τους εμπλεκόμενους για διαφορετικούς λόγους δεν θέλει αδιέξοδο. Η Τουρκία δεν θέλει αδιέξοδο γιατί τον Ιούνιο συζητείται το θέμα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της εθνικής ατζέντας. Η δική μας πλευρά θεωρεί ότι αν υπάρχει συνέχεια θα σταματήσουν οι κινήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΣ και στην Αμόχωστο. Σε ευδέσθηση θα έλεγα εγώ. Συνεπώς ο Γενικός Γραμματέας, όχι η κοινή ανακοίνωση, η δική του ανακοίνωση, θα εξαγγείλει συνέχιση των προσπαθειών. Μια νέα ενδεχομένως άτυπη, όπως απαιτεί η Τουρκία, διάσκεψη, που θα γίνει με απέτηση της Τουρκίας μετά τον Ιούνιο, όταν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τα ευρωτουρκικά. Εκεί η Τουρκία θέλει να πάρει. Και αν δεν πάρει, θα εκβιάζει για την Κύπρο. Για επόμενα βήματα επιθετικής πολιτικής σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό το χαρτί θα το παίξει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα γίνει το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Σε αυτή τη φάση δεν θα γίνει τίποτα. Αυτά. Δημήτρη, η Κωνσταντακόπουλε συμφωνεί με αυτή την τελευταία εκτίμηση του Κώστα Βενιζέλου, η οποία νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Κώστας Βενιζέλος, άριστος παρατηρητές του Κυπριακού και ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Κύπρο και οπωσδήποτε η εκτίμησή του και οι πληροφορίες του πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερες και από τις δικές μου. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ αυτό που λέει, που είναι αρκετά λογικό. Εμένα η τοποθέτησή μου είναι άλλη. Είναι ότι δεν παίζεις με τις κνιόλες. Δεν βάζεις το κεφάλι στην καρμανιόλα κάνοντας προβλέψεις και περίτεχνους υπολογισμούς πότε θα πέσει, ας πούμε, να στο κόψει. Αυτό είπα. Το δεύτερο, εδώ έχουμε φτάσει σε πολλά σουρεαλιστικά σημεία. Διότι ουσιαστικώς, να πω το πιο κραυγαλαίο απ' όλα, η τουρκική πρόταση, εάν την καταλάβουμε ως πλήρη διχοτόμηση, εάν είναι πλήρη διχοτόμηση, ή ζητήσουμε εμείς να είναι πλήρη διχοτόμηση, είναι πολύ καλύτερη από την ελληνική πρόταση. Και να εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Είναι ασφαλώς μια οδυνηρή λύση. Είναι μια μεγάλη παραχώρηση προς την Τουρκία. Θα έπρεπε, αν κανένας τη σκεφτότανε, και πρέπει να πω, παρένθεση, ότι στην Κύπρο πάρα πολύ τη σκέφτονται ιδιωτικώς. Εγώ έχω μιλήσει με όλους τους Κυπρίους πολιτικούς. Τα 3/4 είναι υπέρ. Πολλοί Έλληνες πολιτικοί είναι υπέρ. Πολλοί πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υπέρ, αλλά λένε τελείως διαφορετικά πράγματα όταν μιλάνε εκτός on camera, δημοσίως. Και μάλιστα να πω ότι κάποια φορά το 2003 είχε τύχει να συνταξιδεύω με έναν από τους προτεργάτες του σχεδίου Ανάν, στέλεχος της κυβέρνησης Κλειρίδη τότε. Τον είχα ρωτήσει, μα θέλετε αυτό το σχέδιο? Όχι, μου λέει, δεν το θέλουμε, δεν θα λειτουργήσει. Θα το υπογράψουμε και μετά θα πάμε σε βελούδινο διαζύγιο. Μα καλά, του λέω,
Είναι δυνατόν να υπογράψετε ένα συμβόλαιο που προβλέπει ένα γάμο χωρίς διαζύγιο, αν θέλετε να πάτε σε διαζύγιο? Αλλά τέλος πάντων, αυτές είναι οι αντιφάσεις της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας των πολιτικών στην Κύπρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διχοτόμηση παραχωρεί στη Τουρκία την κυριαρχία σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού, την οποία την νομιμοποιεί δηλαδή. Τα σχέδια της διζωνικής δικοινοτικής, όπως εξελίχθηκαν και στη μορφή που παρουσιάστηκαν με το σχέδιο Ανάν, αφαιρεί από τους Ελληνοκυπρίους, που είναι η καταπληκτική πλειοψηφία του νησιού, του πληθυσμού του νησιού, την κυριαρχία και στις ελεύθερες σήμερα περιοχές, όχι μόνο στο βορρά. Υπό την έννοια αυτή, οι θέσεις υπό τις οποίες προσέρχονται οι ανεκδίγητες κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδος στη διαπραγμάτευση, είναι θέσεις που έχουν απορριφθεί από την καταπληκτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων και του κυπριακού λαού στο σύνολό του το 2004, και θέσεις οι οποίες είναι χειρότερες στην πραγματικότητα από τις θέσεις του Ερντογάν. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δείχνει το σουρεαλισμό οδηγήσει, την κραυγαλαία αντίφαση που έχει οδηγήσει η βαρύτατη, πρωτοφανή στην ιστορία μας, ούτε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου δεν υπήρχε τόσο μεγάλη εξάρτηση του ελληνικού, πολιτικού, οικονομικού, επικοινωνιακού, προσωπικού από τρίτες δυνάμεις. Δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω, είπα και στην αρχή. Σε ένα πολύ, υπάρχουν μόνο τυπικά η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία και παίζουμε ένα θέατρο εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα να έκδηλω σε αυτές τις αντιφάσεις. Να έχει η Τουρκία μια θέση αρχική, άσχετο πώς θα την διαπραγματευτεί μετά, μια θέση αρχική που είναι καλύτερη από τη δική μας. Τι άλλο να πω εγώ? Υπάρχει κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό? Σπυρό, η στάση, συνεχίζοντας αυτό που είπε ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος τώρα, η στάση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι ομογενοποιημένη σε μια κατεύθυνση διαρκούς υποταγής, ή υπάρχουν διαβαθμίσεις ή και αντιθέσεις? Η γνώμη μου είναι ότι η κυρίαρχη άποψη του ελληνικού πολιτικού προσωπικού είναι η πειθάρχηση στις οδηγίες των δυτικών συμμάχων και η ευχή ότι δι' αυτής της οδού θα εξασφαλιστεί μια λύση η οποία δεν θα είναι τόσο επώδυνη, δεν θα κλονίσει βαθιά το πολιτικό σύστημα, δεν θα επηρεάσει την ίδια του την υπόσταση. Μην ξεχνάτε ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι τα λεγόμενα εθνικά θέματα δεν απασχολούν ευρύτατα την κοινή γνώμη, αναμφισβήτητα σε στιγμές κρίσης και πολύ περισσότερο σε στιγμές αποφάσεων, καθορίζουν βαθιά τις πολιτικές εξελίξεις και επηρεάζουν βαθύτατα την πορεία των πραγμάτων. Αν σκεφτείτε ότι το κυπριακό πρόβλημα συνεχίζει να επιδρά και να επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου, και το πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο από τους Έλληνες στρατοκράτες και τους Αμερικάνους, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι το εξής. Η ελληνική πλευρά οδηγείται στη νέα πενταμερή ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρόνο. Αξιολογεί με το δικό της τρόπο τη διεθνή συγκυρία. Θεωρεί δηλαδή ότι σήμερα ο Ερντογάν πιέζεται από τους Αμερικάνους και πιέζεται κυρίως για τις συμφωνίες οικονομικές, στρατιωτικές που έχει κάνει με τους Ρώσους, αλλά και την απειλή του Ερντογάν για μια ισχυρότερη σύνδεση με τον ρωσικό παράγοντα. Απειλείται η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και αυτό από διαπραγματευτικό ατού του Ερντογάν μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο, σε βάρος του. Αυτό εκτιμά το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Και θα έλεγα ότι πράγματι ιδιαίτερα η διοίκηση Biden ασκεί πιέσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, με τη διαφορά όμως ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιείται ή και να ευνοηθεί ως ένα βαθμό σε αυτή τη φάση της άσκησης πιέσεων και την ίδια στιγμή με μεγάλη ευκολία να γίνει το εξυλαστήριο θύμα
της προσπάθειας να συγκρατηθεί η Τουρκία στη Δυτική Συμμαχία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια ιδιόμορφη στιγμή όπου το επίσημο πολιτικό προσωπικό προετοιμάζει αυτό που Σιμίτης, ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Κώστας Σιμίτης, παρουσιάζει σαν επώδυνη λύση. Ετοιμάζεται δηλαδή να οδηγηθεί σε αυτήν, ευελπιστώντας ότι θα πετύχει όρους όχι τόσο εξευτελιστικούς. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα το καταφέρει και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι με αυτή την πολιτική δεν τρέφεται. Δεν τρέφονται οι επικρατικές βλέψεις της Τουρκίας. Άλλωστε, με κάθε τρόπο, το πολιτικό προσωπικό της Τουρκίας και όχι ο Ερντογάν, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της Τουρκίας, με εξαίρεση τμήματα της αριστεράς, έχουν κοινή αντίληψη και κοινές διεκδικήσεις και για τα θέματα που αφορούν Ελλάδα και Τουρκία και για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία με την Κύπρο. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει στην πενταμερίση διάσκεψη, αν θα υπογραφεί ή δεν θα υπογραφεί κάτι. Το βέβαιο είναι ότι έχει δρομολογηθεί μία εξέλιξη, όπως σε αυτή ή στην επόμενη, πριν ή μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δεδομένα του προβλήματος είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλείψα και ότι το νέο κρατήδιο θα υπάρξει υπό ένα καθεστώς που είναι σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια δημοκρατίας, με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, με κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας. Είτε με τη μορφή της διζωνικής ομοσπονδίας, είτε με τη μορφή της χαλαρής ομοσπονδίας, είτε με τη μορφή της διχοτόμησης και της κυριαρχικής ισότητας, η Κύπρος μπαίνει σε μια μεγάλη περιπέτεια και η μόνη ελπίδα είναι η αντίσταση του κυπριακού λαού και η επανεμφάνιση, παρότι από ό,τι φαίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολο, η επανεμφάνιση ενός όχι αντίστοιχο με εκείνο του σχεδίου Ανάν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και προσωπικά ελπίζω ότι συζητήσεις τέτοιες που γίνονται εδώ ή στην Κύπρο θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο στο να αποσαφινιστούν αυτές οι δυσμενείς προοπτικές και να αποτραπούν. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Κώστα Βενιζέλο, επειδή ο Σπύρος το έβαλε το θέμα ότι αν υπάρχει μια λύση αυτή ακούει στο όνομα Κυπριακός Λαός και το παράδειγμα που έδωσε, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις, όχι ένα ενδιαφέρον, έχει μείζον ενδιαφέρον, για να το πω σωστότερα, ποια κατάσταση πνευμάτων σε σχέση με το θέμα αυτό είναι ο Κυπριακός λαός. Και απ' την άλλη, πριν πεις αυτό, μια σύντομη αναφορά θα ήθελα και στο πολιτικό σύστημα, το οποίο πέρα από το Κυπριακό και τη στάση του στο θέμα αυτό σπαράσεται και από τεράστια ζητήματα διαφθοράς τον τελευταίο καιρό, για τα οποία λίγα μαθαίνουμε στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια, ενώ από τον ελληνικό τύπο. Ναι, θα ξεκινήσω με το θέμα της διαφθοράς. Ένα θέμα, είναι ένα διαχρονικό θέμα το οποίο ταλανίζει την κυπριακή κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Το τελευταίο ζήτημα το οποίο συζητείται έντονα είναι αυτό με τα χρυσά διαβατήρια, όπως έχουν χαρακτηριστεί, δηλαδή ένα σύστημα όπου η κυβέρνηση, οι δικηγόροι, οι developers, οι ελεκτές στα γραφεία των ελεκτών, ουσιαστικά όλο αυτό το σύστημα εντός εισαγωγών συνωμοτούσε για να πουλήσει κυπριακή παύλα ευρωπαϊκή υπηκότητα σε τρίτους. Και βρεθήκαμε μπροστά στο φαινόμενο να δοθούν περίπου επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη 6.000 διαβατήρια, με το μέγεθος της Κύπρου είναι πάρα πολύ μεγάλο, και σε άτομα τα οποία δυστυχώς, επειδή δεν υπήρχε ο απαιτούμενος έλεγχος, σε άτομα τα οποία ήταν καταζητούμενα στις χώρες τους, άνθρωποι οι οποίοι έβγαζαν διαβατήρια με άλλα ονόματα. Η επένδυση
που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν ήταν 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αγόραζαν ένα σπίτι, μια έπαυλη, ένα μεγάλο διαμέρισμα, η γη και κατέθεταν κάποια λεφτά και το αντάλλαγμα ήταν η υπηκότητα. Αυτό το θέμα απασχολεί έντονα την κυπριακή κοινωνία. Φαίνεται ότι επηρεάζει και εκλογικά τα δύο μεγάλα κόμματα, το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ, παρόλο που επί της δικής του διακυβέρνησης δεν είχε μεγάλες επιδόσεις στο ζήτημα αυτό, ωστόσο αυτό το γνωστό βίντεο του Al Jazeera εμπλέκει και ένα βουλευτή του ΑΚΕΛ και στέλεχος του κόμματος, ενώ υπάρχει και μια προϊστορία με το ΑΚΕΛ με το θέμα της υφαρπαγής εντός εισαγωγικών του Ταμείου Συντάξεως των Εργαζομένων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών, όπου εκεί έγινε πάρτι από το κόμμα σε βάρος του Ταμείου. Όλα αυτά επηρεάζουν και τους ισχυρισμούς στο Κυπριακό. Ο Αναστασιάδης είναι ευάλωτος, πιέζεται εσωτερικά στα ζητήματα αυτά και αισθάνεται αυτή την πίεση και στο Κυπριακό. Τώρα, η κοινωνία. Όντως, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η πανδημία και η οικονομία. Η οικονομία και η πανδημία. Όμως, εκτιμώ ότι τα αντανακλαστικά των Κυπρίων πολιτών, όπως και το 2004, θα είναι αυτά που θα αποτρέψουν την οποιαδήποτε λύση θα είναι τύπου ανάν η χειρότερη από αυτή. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια ηγεσία στο ΑΚΕΛ που είναι έντονα τοποθετημένη υπέρ αυτών των διευθετήσεων και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, όμως μην ξεχνάτε ότι και το 2004 αυτή ήταν οι αρχικές θέσεις των κομμάτων αυτά, αλλά είχαν ουσιαστικά συρθεί από τους πολίτες σε μια άλλη τοποθέτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο το εγχείρημα αυτή τη φορά, υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος τότε είχε τραβήσει το μεγάλο κουπί, αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία και με τη συμπεριφορά της Τουρκίας θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε τέτοια λύση. Αυτό αφορά τους πολίτες, αυτό αφορά το πολιτικό σύστημα. Πάμε σε εκλογές 30 του Μάη. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βγάλω μια παρένθεση εδώ, υπάρχει σαφώς μείωση των δύο μεγάλων κομμάτων, Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ. Και υπάρχει και ένας, υπάρχουν περισσότερα σχήματα που κατέρχονται στις εκλογές. Βεβαίως αυτό που θα καθορίσει το αποτέλεσμα ενδεχομένως να είναι η αποχή, που δεν θα επηρεάσει σε όσα αφορά τις έδρες τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα. Το δίκο φαίνεται παρά τις διασπάσεις να κρατά τα ποσοστά του. Δυστυχώς φαίνεται ότι παρουσιάζεται ενισχυμένο το ΕΛΑΜ, που είναι η εκδοχή της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Με βάση, Κώστα, την εκτίμηση σου πριν ότι το όποιο πραγματικό ή προσχηματικό αδιέξοδο της Πενταμερούς θα ανοίξει το δρόμο για εξελίξεις μετά τον Ιούνιο, σε ποιο κυβερνητικό σχήμα βλέπεις να αναλαμβάνει τη σκυτάλη για την επόμενη στροφή σε αυτή τη μεγάλη πορεία? Στην Κύπρο? Ναι, ναι, ναι. Οι εκλογές είναι βουλευτικές. Στην Κύπρο είναι προεδρικό το σύστημα, οπότε δεν είναι οι βουλευτικές. Ναι, δεν θα αλλάξουν οι ισορροπίες, δηλαδή, σε επίπεδο... Ο πρόεδρος εκλέγει, θα έχουμε προεδρικές... δεν μιλάω για τον πρόεδρο, μιλάω ότι σε επίπεδο βουλής και πολιτικού συστήματος, αν πιθανόν θα έχουν αλλάξει ισορροπίες. Ναι, ενδεχομένως. Ναι, τουλάχιστον εάν δούμε είσοδος περισσότερων κομμάτων στην Βουλή, σίγουρα. Αλλά το σύστημα είναι διαφορετικό με την Ελλάδα, είναι προεδρικό το σύστημα. Ναι, 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 δεν μιλάω για τον πρόεδρο που θα έχει την διαχείριση, λέω για το πολιτικό σύστημα και τις ισορροπίες του, αν θα έχουν αλλάξει προς μια κατεύθυνση που μπορεί να μην είναι ίδια με τη σημερινή σε σχέση με μια πενταμερή. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα πόσα κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή. Το εκλογικό σύστημα προβλέπει 3,6 το μέτρο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενίσχυση των οικολόγων.
που είναι υποτίθεται στο μισό διάφορα το Κυπριακό, στο ίδιο μήκος κύματος με το ΔΙΚΟ και την ΕΔΕΚ, και κάποιον άλλον ανεξαρτήτων σχηματισμό. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, παραμένουν όμως βασικοί παίχτες στα δύο μεγάλα κόμματα. Παρά την πίεση που έχονται. Κύριε Κανέλο, το διάλογο Ερντογάν Τσαβούσογλου πριν μερικές μέρες, πώς τον είδατε, πώς τον αξιολογείτε? Με την διπλωματική σας θα ήθελα ιδιότητα ένα σχόλιο. Είπατε τον διάλογο Τσαβούσογλου Ερντογάν πριν μερικές μέρες στην κάμερα στην Άγκυρα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ήθελα να πάρω την ευκαιρία να σας πω δύο παρατηρήσεις πριν πάω στο ερώτημά σας. Η μία παρατήρηση είναι σήμερα ποια είναι η ψυχή, το κίνητρο και το όραμα της εσωτερικής και εξωτερικής μας πολιτικής. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι εμφανής τα προβλήματα, είναι εμφανή τα προβλήματα που θέτει η ξένη διπλωματία. Ανήκω στην κατηγορία των διπλωματών που έχω δίπλα μου ένα ξυπνητήρι συνείδησης για κάθε τι που αφορά τις οποιασδήποτε συμμαχίες. Δεν ακούω αυτά που λέγονται και που γίνονται αντικείμενο απίστευτης επικοινωνιακής προπαγάνδας. Από την έναρξη της μέχρι και το τέλος της καριέρας μου δεν λέω τίποτα άλλο. Είμαι απόλυτα επιφυλακτικός. Και θα έπρεπε το πρώτο να λύσει και το δεύτερο. Δηλαδή, ποιο είναι το κίνητρο, το όραμα και η ψυχή της εσωτερικής μας και εξωτερικής πολιτικής. Από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα, για τον διάλογο εννοείται Τσαβούσογλου δένδια, on camera. Τσαβούσογλου δένδια. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα με εξέπληξε θετικά το γεγονός ότι σε μία στιγμή που δεν είχε παρόμοια διπλωματική πρακτική στο παρελθόν, δηλαδή στη συνέντευξη τύπου, γίνεται μία αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος σε ζητήματα που μάλλον, και εδώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, έτσι, δεν γνώριζε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και δεν το περίμενε. Εννοείται ότι όταν αναφέρεις κάτι on camera και είναι η συνέντευξη τύπου, δεσμεύεις τις κινήσεις σου από εκείνη τη στιγμή και μετά. Αυτό μένει να το δούμε. Δηλαδή, όπως μου είπε κάποιος πρωθυπουργός σε μία επίσκεψή του σε μία από τις βαλκανικές χώρες που υπηρέτησα, σηκώσαμε ψηλά τον πήχη. Θα πηδήξουμε από πάνω ή από κάτω από τον πήχη. Παίζονται πολλά. Είναι μια στιγμή, δεν σταματάει. Στην σκέψη και την αντίληψη και τη θεωρία μπορεί να είναι τα πράγματα απλά. Στην πράξη δεν ξέρουμε τα συνολικά ζητήματα. Και όταν δεν τα ξέρεις τα συνολικά ζητήματα δεν μπορείς να αποφασίσεις. Επανέρχομαι και κλείνω. Η ψυχή, το όραμα και το κίνητρο της πολιτικής μας στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Από αυτό θα παιχθούν και θα εξαρτηθούν πολλά ζητήματα. Δεν κρύβω, γιατί το λέω πάντα, ότι ναι, λυπάμαι που το αναφέρω, αλλά ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής μας από την έναρξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους ήταν οι ξένες επιρροές
και επιδράσεις στην εξέλιξη της πολιτικής μας. Αυτό όμως γινόταν πιο εύκολο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί έλειπε η ψυχή. Έλειπε το όραμα και η ιδέα της εσωτερικής μας και εξωτερικής πολιτικής. Άρα αν έρθει ένας, αν υποθέσουμε ότι αύριο ένας νέος άνθρωπος μπαίνει στο διπλωματικό σώμα και θέλει να ρωτήσει έναν πρέσβη με μια 40χρονη εμπειρία να του πει ποια ψυχή και όραμα πάω να υπηρετήσω, τι θα του απαντούσε? Θα του απαντούσε καταρχήν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει όπως ξεκίνησα εγώ στην πρώτη μου τηλεοπτική παρουσία 20 χρονών όταν με ρώτησαν ποια είναι η αξία της γενιάς σου και απάντησα η αμφισβήτηση. Επέμεναν όλων των αξιών. Απάντησα όλων των αξιών. Μα μου είπαν, με ρώτησαν με καθηγητές πανεπιστημίου δίπλα και των θρησκευτικών αξιών. Παρόλο που ήμουν παπαδάκι στην εκκλησία και πήγαινα στο καθηγητικό, η απάντησή μου ήταν ναι. Και εκεί κόψαν την εκπομπή και μου είπαν να επανορθώσω. Θα ξεκίνησα από εκεί λοιπόν. Το δεύτερο θα του έλεγα να στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου που είναι όμως συνειδητές και αυτεξούσιες και δεν είναι αποτέλεσμα θεωρητικών επεξεργασιών στο μυαλό σου επειδή έτυχε να γεννηθείς δεξιός ή αριστερός ή κομμουνιστής ή φασίστας. Θα πρέπει να μπεις στο μεδούλι της αμφισβήτησης και να στηριχθείς στις δυνάμεις σου. Και το τρίτο που θα το έλεγα θα ήταν η ιδέα και η ψυχή του ελληνισμού, της εσωτερικής μας και εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι ότι ανήκουμε κάπου. Είναι ότι επεκτηνόμαστε κάπου. Και για να μην αυτό γίνει, να μην παρεξηγηθεί, δεν είναι δυνατόν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική να μην έχει ως στόχο τη δημιουργία που δημιουργεί μία συνεχή εξέλιξη. Δεν είναι τα think tanks ικανά να καλύψουν ή να δικαιολογήσουν μία α ή β εξωτερική πολιτική που όπως είπε ο Δημήτρης γίνονται πιο βασιλικότερα του βασιλέως και αρχίζουμε να έχουμε στις κοινωνίες μας περιπτώσεις μυθιδρατισμού. Αυτό το σύστημα στηρίζεται σε κάτι που δυστυχώς δεν υφίστατο μέχρι σήμερα. Στην αξιοκρατία. Σε μια αξιοκρατία που δεν κοιτάζει ποια είναι η κοινωνική σου διαδρομή, ούτε ποιο είναι το πολιτικό σου πιστεύω, ούτε σε παρακολουθούν ή σε δημιουργούν προβλήματα για τις ιδέες και τις απόψεις σου. Και από αυτή την άποψη και τα ελληνικά πανεπιστήμια και η ελληνική πολιτική διοίκηση και τα πολιτικά κόμματα έμειναν πάρα πολύ πίσω. Γι' αυτό και όλοι όσοι θέλησαν να μπουν μέσα στην επιρροή του ελληνικού συστήματος δεν συνάντησαν δυσκολίες. Μπήκαν εύκολα. Και γι' αυτό όταν με ρωτάνε ποιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο της πορείας μας ως ελληνισμός, τους απαντώ με την υπερβολική αυτή διάσταση που λέω πάντα, οι ξένες επιρροές, οι ξένες δυνάμεις που διαμορφώνουν τα εσωτερικά μας πράγματα. Αλλά όπως σας είπα, ξεκινώντας από την απουσία της ιδέας, της ψυχής για την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική. Αυτά. Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε, θέλω και ένα δικό σου σχόλιο για το διάλογο Δεν Διά Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Γιατί εδώ εμφανίζεται από τα μέσα ενημέρωσης ως μια στιγμή ανάτασης. Κοιτάξτε να δείτε, την τελευταία δεκαετία ό,τι έχουμε ακούσει ως στιγμές ανάτασης από τους πολιτικούς μας απεδείχθησαν ότι σήμαιναν το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό θα συμμεριστώ τον σκεπτικισμό και την επιφύλαξη του κυρίου Πρέσβη που με συγκίνησε μάλιστα με τον ορισμό του Έλληνα που περίπου έδωσε
τοποθέτησή του και που πραγματικά είναι στις μέρες μας ιδίως χρειάζεται να ακούμε τέτοια πράγματα. Θέλω να πω, για παράδειγμα, ακούστε να δείτε. Μάλιστα, ο κ. Φοπέο τα είπε αυτά. Πολύ καλώς έκανε και τα είπε. Ενδεχομένως, βεβαίως, το τι λέει κανένας, το πώς το λέει, σε ποια συγκυρία το λέει, τι θέλει να πετύχει. Για να τα κρίνει αυτά, κανένας πρέπει να έχει και πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά που έχει. Αλλά θέλω να θυμίσω κάτι. Το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, ακολουθώντας ένα εντελώς παράλογο σχέδιο του East Med που μας επευλήθη από ξένες δυνάμεις, χωρίς να έχουμε σκεφτεί τις συνέπειές του και τις προϋποθέσεις που θα έχει για να πετύχει, αν μη τι άλλο, η Ελλάδα και η Τουρκία φτάσανε, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, τρεις φορές στα πρόθυρα πολέμου, διεκδικώντας, υποτίθεται, και μάλιστα υπήρχαν και εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κρατικούς παράγοντες, να βυθίσουμε το τουρκικό πλοίο, να επιτεθούμε στη Τουρκία προτού η Τουρκία μας επιτεθεί κτλ. Τα οποία δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, φτάσαμε. Αυτό όμως είναι μια δημόσια δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Τρεις φορές φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου, διεκδικώντας την πλήρη επιρροή των νησιών μας, περιλαμβανομένου του Καστελόριζου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Την πλήρη επίρρεια, δηλαδή στη διανομή ΑΟΣ. Και θέτω εγώ τώρα το ερώτημα. Αφού τι κάναμε αυτή την πολιτική, καθυπαγόρευση ασφαλώς, σιγά μην είναι ελληνική πολιτική, για ποιο λόγο ο κύριος Δένδιας, πρώτον, καθυπαγόρευση του Μάικλ Πομπέο, υπέγραψε μια συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία εμέσως πλην σαφώς δίνει στην Τουρκία αυτά για τα οποία θα πηγαίνουμε σε πόλεμο. Διότι αν αναγνωρίσει 70% επίρρεια στην Κρήτη, προφανώς το Καστελόριζο, που είναι και ένα πολύ μικρό νησί, δεν θα έχει τέτοια επίρρεια, δεν θα έχει 100% επίρρεια. Γι' αυτό θέλω να πω. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, έχει γράψει κάπου στο μυθιστόρημά του την πολιορκία. Δεν υπάρχει πιο σίγουρος θάνατος για ένα έθνος από το να δώσει την πολιτική του στους ξένους. Θέλω να πω επίσης, ο κύριος Δένδιας πήγε, κατά τη γνώμη μου, έκανε ένα έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας προημερών. Και είναι χαρακτηριστικό της εξάρτησης της χώρας ότι κανένας δεν το έχει επισημάνει. Οι ελάχιστοι το έχουν επισημάνει. Πήγε στη Σαουδική Αραβία. Μια χώρα η οποία διαπράττει γενοκτονία στην Ιεμένη και αποφάσισε να πάρει αντιαεροπορικούς πυράβλους οι οποίοι προστατεύουν σήμερα το πιο κέριο σημείο της ελληνικής άμυνας και να τους μεταφέρει εκεί και να ταυτοχρόνως να αποξενώσει μια φιλική χώρα όπως είναι το Ιράν. Συγγνώμη, αυτά δεν είναι πατριωτικές κινήσεις. Στην Ελλάδα την έχουμε γνωρίσει την εθνικοφροσύνη. Όλους τους Έλληνες, λόγω της κατάστασης της χώρας μας, μας συγκινεί να ακούμε έναν Έλληνα υπουργό και έναν υπουργό μιας ελληνικής κυβέρνησης να λέει στη Τουρκία αυτά που μονίμως δεν λέμε, διότι στην πραγματικότητα έχει εξαφανιστεί και το θέμα το Κυπριακό ως θέμα εισβολής και όλα τα άλλα θέματα που έχουμε να γύρουμε με την Τουρκία έχουν εξαφανιστεί. Πρέπει να πάμε πίσω στη δεκαετία του 1980 για να δούμε την ελληνική κυβέρνηση να δραστηριοποιείται επικοινωνιακά διεθνώς και να προβάλλει τις θέσεις αυτές. Έχουν ξεχαστεί. Εγώ τις προάλλες έβλεπα, για παράδειγμα, σε ένα ξένο άρθρο που έλεγε για τα νερά της για την ΑΟΣ της Κύπρου, νοτίως μάλιστα, όχι βορείως του νησιού, ότι είναι αμφισβητούμενα. Διότι δεν υπάρχει ελληνική άποψη, έχει εξαφανιστεί. Το μόνο που ακούς είναι ότι θέλουμε μία λύση. Και οι άλλοι, και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά, λένε θέλουμε λύση, αλλά οι Έλληνες είναι αυτοί που είναι. Οπότε δημιουργείται ένα διεθνές πολιτικό αποτέλεσμα, ας το πούμε. Λοιπόν, χαίρομαι που τα είπα αυτά ενδεχομένως ο κύριος Δένδιας. Δεν ξέρω σε ποια στρατηγική εσωτερικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής εντάσσονται για να μπορώ να τα κρίνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διατηρώ πλήρες επιφυλάξεις για το τι είναι δυνατό να κάνει το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος εάν του ζητήσουν να το κάνει. Όπως για παράδειγμα η πενταμερής την οποία συζητάμε. Εμένα θα με ενδιαφέρει περισσότερο να πάρει ο κύριος Δένδια στον Αναστασιάδη και να του πει τι κάραγες ηλίκια είναι αυτά, Νίκο. Είναι δυνατόν να πάμε σε μια συνδιάσκεψη να συζητήσουμε με τρίτες δυνάμεις το σύνταγμα της Κύπρου και το αν έχει δικαίωμα να έχει στρατό και το αν έχει δικαίωμα να τέτοιο. Αυτό εκεί θέλω τον πατριωτισμό.
Και δεν τον θέλω επίσης σε τυχοδιοκτισμούς όπως αυτούς που και εμείς κάνουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Όχι η εθνικοφροσύνη της δεξιάς που γνωρίσαμε δυστυχώς στο παρελθόν και η οποία κατέληξε στην εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας δηλαδή, Μιχάλη μου, είναι ότι χρειάζεται να πάρουμε τη χώρα πίσω. Γιατί αν αφήσουμε τη χώρα στις δυνάμεις που την ελέγχουν σήμερα, ο ελληνισμός δεν έχει μέλλον. Ακόμη και αν δεν του συμβεί καμία καταστροφή στις εξωτερικές του υποθέσεις, γίνεται σταδιακά, πάμε σε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζουμε. Λέμε πολλά για τον Ερντογάν και τόνα και τ' άλλο, αλλά ο Ερντογάν απεδείχθη άριστος μαθητής του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αυτό είναι το τραγικό. Και πιστεύω ότι είναι πράγματι μαθητής. Διότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, για κάποιους λόγους ιστορικά εξηγήσιμους, είμαστε κατά κάποιο τρόπο και το μέτρο τους. Το τι έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν, το έχουν μελετήσει και το εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει η ιστορία τους, γιατί είναι μια παράξενη και επικίνδυνη ισορροπία μεταξύ δύο αναδυόμενων παγκοσμίων κόσμων. Αλλά η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αναμφισβήτητα, παίρνει πολύ καλύτερα υπόψη από εμάς την ανάδυση ενός νέου κόσμου, που εμείς πρώτοι είμαστε. Πρώτοι είμαστε πριν από δεκαετίες με τον Ανδρέα και με τον Μακάριο που τον αναγνωρίσαμε. Δεν εννοώ ότι πρέπει να κάνουμε επανάσταση εναντίον των δυτικών συμμάχων και εταίρων μας. Δεν θα είμαστε άλλωστε και σε θέση όπως μας έχουν καταντήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε, αν μη τι άλλο, μία, αν θέλεις, συνέπεια ως προς αυτό που υπήρξε το ελληνικό εθνικό σχέδιο που έδωσε το θαύμα του 21, που έδωσε το θαύμα της εθνικής αντίστασης και το θαύμα του 55-59 στην Κύπρο. Το σχέδιό μας είναι ένα βαθιά δημοκρατικό σχέδιο, ένα σχέδιο που διαμορφώθηκε μετά την πρώτη άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, είναι και αντισταυροφορικό και αντιοθωμανικό. Και είναι ένα σχέδιο βαθιά δημοκρατικό. Αυτό είναι και το τελευταίο εφόδιο που έχουμε. Το στρατηγικό μας βάθος, η πολιτιστική ακτινοβολία του λαού στη γλώσσα του οποίου γράφτηκε για πρώτη φορά η λέξη ελευθερία και που έδωσε στην ανθρωπότητα τον λόγο, τη δημοκρατία κτλ. Γι' αυτό και είπα ότι είναι και έγκλημα αυτά που κάνει ο κύριος Δένδια σε Σαουδική Αραβία. Προφανώς καθ' υπόδειξη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έτσι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύο πράγματα. Ένα κράτος που δεν φτιάξαμε ποτέ και που μας το έχουν ελέγξει οι ξένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό και έναν ελληνικό λαό που είναι σε θέση κατά στιγμές να προκαλεί θαύματα. Αυτή είναι η ισορροπία και θα πρέπει να εργαστούμε αν θέλουμε να υπάρχει αυτή η χώρα και μετά από 50 χρόνια και η Κύπρος, που είναι και αυτή η Ελλάδα με μία έννοια. Λοιπόν, θα πρέπει να εργαστούμε για την ανάταξή της σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική που μπορούμε να κάνει μια χώρα στην κατάσταση που έχει αποδεχθεί να είναι σήμερα η Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλή εξωτερική πολιτική, όπως δεν υπάρχει και καλή κυπριακή πολιτική. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί τέτοια πολιτική και το βλέπουμε άλλωστε. Εδώ πήγαμε, γεμίσαμε αμερικανικές βάσεις, κάθε χωριό θα έχει μια αμερικανική βάση. Εάν αύριο γίνει μια κρίση πολύ σοβαρότερη στην Ουκρανία, έγινε μια σύγκρουση στην Ουκρανία, εάν πέσει ένα το πρώτο πράγμα που θα γίνει αν εκκλιμακωθεί μια τέτοια κρίση, θα πέσει ένα τακτικό πυρηνικό στην Αλεξανδρούπολη. Η ραδιενέργεια θα έρθει σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, γιατί φυσάνε μελτέμια, σε 3 ώρες. Αυτά τα πράγματα έχουμε φτάσει στο σημείο ούτε καν να συζητώνται στη χώρα. Αυτό δείχνει, είναι και το μέτρο της έκπτωσης της πνευματικής και της ηθικής, ιδίως μετά την ήττα που υπέστη ο ελληνικός λαός στην όχι προετοιμασμένη και όχι σοβαρή προσπάθειά του να ανατρέψει το μνημονιακό καθεστώς πριν από 6 χρόνια. Ελπίζω Δημήτρη, ότι είναι δύσκολο να στηρίξει κανένας την αισιοδοξία του στις σημερινές συνθήκες. Ελπίζω ότι είμαστε στο χειρότερο σημείο της νύχτας του ελληνισμού και ότι από εδώ και πέρα θα βλέπουμε μόνο θετικές εξελίξεις. Αλλά πρέπει όμως να κάνουμε και κάτι. Δεν θα έρθουν μόνοι τους. Δημήτρη. Και από αυτή την άποψη ήταν πραγματικά συγκινητικό το τι είπε ο πρέσβης ο Νίκος ο Χανέλος. Επειδή πρέπει λίγο να το μαζεύουμε, γιατί ήδη
Πλησιάζουμε στις 2 ώρες συζήτησης και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, από φίλες και φίλους. Θα ήθελα να σπείρω ένα σχόλιο σε σχέση με το τελευταίο θέμα που συζητάμε, Δένδια Σαβούσογλου, και αν, όπως λέει ο Δημήτρης, ελπίζουμε σε ένα θαύμα του λαού, του Ελκυπριακού και του Ελληνικού, που είναι ικανή για τα πάντα. Έχω τη γνώμη, Μιχάλη, ότι η ανάταση που δημιούργησε τεχνητά ή μη η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα στην κοινή συνέντευξη με τον Τσαβούσογλου πιστοποιεί ανάμεσα στα άλλα αυτό που λέγαμε πριν, την ευαισθησία που διαπερνά τον ελληνικό λαό γύρω από τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Και λέω λεγόμενα γιατί έχουν υποστεί και αυτά μεγάλη επίθεση από τον τύπο, από τα πολιτικά κόμματα, κυρίως από την αριστερά, καθώς το κάθε τι εθνικό θεωρείται εθνικιστικό, ακροδεξιό κτλ. Και είναι αυτός ακριβώς ο φόβος του πολιτικού συστήματος και το γεγονός ότι παρά τον πιθαναγκασμό δεν προσυπογράφει με ευκολία τουλάχιστον τις έξωθεν οδηγίες. Το θέμα σχετίζεται και με μια άλλη διάσταση, την έθεσες νωρίτερα, για το ποια είναι η στάση του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας απέναντι στα εθνικά ζητήματα. Εγώ απάντησα ότι η κύρια πλευρά, η κύρια τάση είναι η πειθάρχηση στις έξωθεν οδηγίες και ο κατεβασμός της Τουρκίας με τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτή είναι η κύρια τάση. Την ίδια στιγμή, κυρίως στους κόλπους της συντηρητικής παράταξης υπάρχουν φωνές. Μιλώ για τις παρεμβάσεις του Καραμαλή, για την αντίστοιχη του πρώην Πρωθυπουργού Σαμαρά κτλ. Που θέτουν άλλες προδιαγραφές στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε γιατί και πώς. Ούτε βέβαια ο Κώστας Καραμαλής έχει το ίδιο κύρος και την ίδια βαρύτητα με τον Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό των Μνημονίων και της ακροδεξιάς, ας το πούμε έτσι, ρητορικής στην Ελλάδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και αυτή η μειοψηφική, ας το πούμε έτσι, μερίδα του πολιτικού προσωπικού αντιλαμβάνεται το ρόλο της όχι ως ρόλο αποτροπής μιας συνταγμένης πορείας σαν αυτή που ακολουθεί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αλλά κυρίως ως εκμετάλλευση των όσων ακολουθήσουν. Μετά τον επώδυνο συμβασμό και μετά τη μεγάλη φθορά και κλονισμό που θα φέρει στο πολιτικό σύστημα αυτό, μια συνυπογραφή με βάση την τουρκική ατζέντα των Έλληνο-τουρκικών ή Έλληνο-κυπριακών διαφορών, πολλοί φιλοδοξούν να επανεμφανιστούν σαν αδιαφυσβήτητοι ηγέτες κτλ. Αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη. Η τοποθέτηση Δένδια ενώπιον του Τσαβούσογλου πιθανότατα να υπηρετεί και τέτοιους στόχους και σκοπούς. Το κυριότερο από όλα όμως, νομίζω το είπε ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ότι το κύριο ερώτημα είναι που εντάσσεται και ποια είναι η συνέχειά της. Και αυτό δεν φαίνεται και δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Δένδιας δεν είπε κουβέντα για το κυπριακό σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Μίλησε για τα πάντα εκτός από το κυπριακό. Το ξέχασε άραγε? Όχι βέβαια. Και πολύ περισσότερο δεν έχει συνέχεια αυτή η τοποθέτηση. Δεν έχει συνέχεια γιατί αμέσως μετά ακολουθεί η πενταμερής, η άτυπη πενταμερής με τους όρους που έχουμε ήδη αναλύσει και με τους όρους που παραστατικά περιέγραψε ο Κωνσταντακόπουλος ως καρμανιόλα και ως παγίδα και ως πραξικόπημα, η ίδια η συζήτηση και όχι το ζητούμενο της κουβέντας. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντιάς που εισαγωγικά τίναξε στον αέρα τη συνδιάσκεψη του, τη συνάντηση στο Grand Montana, θέτοντας το θέμα των εγκύτριων δυνάμεων. Για να ακολουθήσει αμέσως μετά η υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών και όσα ακολούθησαν κατ' υπόδειξη των Αμερικανών. Τα λέω όλα αυτά
γιατί εξάρσεις στην ρητορική της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας θα υπάρχουν ως πυροτεχνήματα σε μια πορεία που είναι προδιαγεγραμμένη και που το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει παρατήσει όπλα, μέσα, εργαλεία για να πετύχει μια διαφορετική διευθύνση. Αυτή είναι η στιγμή. Και η μοναδική ελπίδα, κατά τη γνώμη μου, είναι μόνο η επανεμφάνιση του λαϊκού παράγοντα στο προσκήνιο. Του λαϊκού παράγοντα ως αποτρεπτική δύναμη επώδυνων ρυθμίσεων. Και του λαϊκού παράγοντα με την προϋπόθεση ότι θα βρει αυτό το πνεύμα που περιέγραφε ο Νίκος Κανέλλος, το αντιστασιακό του πνεύμα και το πνεύμα αμφισβήτησης, αλλά και το πνεύμα υπεράσπισης, κατακτήσεων, ιστορίας, πολιτισμού που διαπερνά την ιστορία αυτής της χώρας και που η επικαιρότητά της παραμένει σημαντική και κρίσιμη. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και κάτω. Παρά τους δυσμενείς όρους, κανένας ποτέ δεν πρέπει να είναι αισιόδοξος. Μιχάλη, θα ήθελα αν μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος σε αυτή την περίοδο και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ιδιαίτερα μάλιστα για την Ελλάδα. Έχουμε καταστρέψει συστηματικά όλες τις παράπλευρες σχέσεις μας και ιδίως με τη Ρωσία. Αύριο κινδυνεύουμε σε μία κρίση ή σε μία σύγκρουση με την Τουρκία να μην έχουμε απολύτως κανένα στήριγμα. Είναι εγκληματική η ασκούμενη πολιτική και πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν Έλληνας Πρωθυπουργός να λέει στη Βουλή ως περίπου λογικό ότι αν πάρει ρωσικά εμβόλια θα κινδυνεύσει να πέσει. Τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η πολιτική της. Δηλαδή αύριο οι πιλότοι των F-16 θα λένε δεν σηκωνόμαστε στον αέρα γιατί θα πέσουμε και θα μας ρίξουνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, χωρίς παράπλευρες σχέσεις, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όπως κινδύνευσε και έχασε το 1922 εξαιτίας πολιτικών που έχουν μια μεγάλη ομοιότητα με αυτές που διεξάγονται τώρα. Ήθελα απλώς να το επισημάνω αυτό, γιατί υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος και δεν θα ήθελα η χώρα μου να έχει τη τύχη των Αρμενίων πρόσφατα. Είναι, νομίζω, Δημήτρη, σωστή η παρατήρησή σου και εξαιρετικά χρήσιμη. Να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν έρθει και θα ξεκινήσω και με αφορμή όσα είπε ο Σπύρος πριν από λίγο. Η πρώτη είναι προς τον κύριο Κανέλλο από τον Γιώργο Κυριακού, ο οποίος ρωτάει με βάση την διπλωματική σας εμπειρία, το έθιξε λίγο ο Σπύρος, ρωτάει λοιπόν ο Γιώργος Κυριακού, με βάση τη διπλωματική σας εμπειρία, πώς ερμηνεύεται η σιωπή του Δένδια στην Άγκυρα πρόσφατα για το Κυπριακό. Νομίζω ότι μίλησε για το Κυπριακό, αλλά απέφυγε να θίξει τα ζητήματα που μας αφορούν βαθύτατα και που αναφέρονται κυρίως στην αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και στην κυριαρχική δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, πώς εξηγώ, δεν γνωρίζω τι έγινε στο παρασκήνιο. Δηλαδή δεν ξέρω τι συζητήθηκε για να είμαι ακριβής, γιατί αυτό ακολουθώ στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Θέλω να είμαι ακριβής και να προσεγγίζω την αλήθεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβη και τι συζητήθηκε πριν πάνε στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Δυστυχώς, από την άλλη πλευρά, η ιστορία με την Κύπρο και η παράληψη, να πούμε εμφανώς και καταφανώς, ότι είμαστε δύο κράτη αλλά ένα έθνος, το λέγανε με τρόπο
προσεκτικό η πολιτική μας. Θυμάμαι τις πρώτες επισκέψεις όλων των πολιτικών επιγόνων στη Λευκωσία. Οι πρώτες τους δηλώσεις ήταν για το έθνος, για τον ελληνισμό, αλλά στο διεθνές προσκήνιο αποφεύγαμε να πούμε αυτό που λένε οι Τούρκοι με το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή ότι είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος. Γιατί είμαστε ένα έθνος? Και θα μου επιτρέψετε να πω επίσης, αφού απάντησα στην άποψη, στην ερώτηση του κυρίου Κυριακού, ότι εδώ δεν έχουμε στα κατεχόμενα της Κύπρου Τούρκους μουσουλμάνους. Εδώ έχουμε πίκους, έχουμε Οθωμανούς, έχουμε μία παραβίαση και μία απίστευτη παρανόηση της πολιτικής και ιστορικής πραγματικότητας. Και γι' αυτό εξάλλου ξεκίνησα την παρέμβασή μου στην ευγενική σας πρόσκληση να με φιλοξενήσετε. Το ότι για κάποιους λόγους που δεν θέλω να ασχοληθώ, οι Έλληνες, οι ελληνικές ηγεσίες πάντα είχαν μία αναστολή και ένα πρόβλημα στο να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που τους αφορούσαν. Πιστεύω ότι οι διακλαδώσεις, ας το πούμε έτσι, πιο ήρεμα, των γεγονότων που φτάνουν από τα ανοιχτά σύνορα στη χώρα μας, γιατί τα σύνορα της χώρας μας για πολλές δεκαετίες, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ανοιχτά με την απίστευτη αυτή δύναμη του οικουμενισμού που έχει ο Έλληνας, έστω και αν πιστεύει και είναι πατριώτης, έχει αυτή την ανάγκη να το εκφράσει, ήταν υπερβολικά ανοιχτά σε ξένες επιρροές και σε ζητήματα που άγγιζαν την άσκηση της εξουσίας. Και αυτό είναι αδίκημα, διαρκές. Γιατί μπορείς να έχεις επαφές, εξηγήσεις, αναλύσεις, εκθέσεις, απίστευτες σχέσεις με όλο τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει η πολιτική ξένη επιρροή να αγγίζει την εξουσία. Τέλος, ήθελα να πω με την ευκαιρία, παρόλο που δεν είναι στην ερώτηση του κύριου Κυριακού, τον οποίο τον ευχαριστώ, ότι συμφωνώ ότι η Ελλάδα έπρεπε να κοιτάει ανατολικότερα. Είμαι από τους διπλωμάτες που πιστεύουν εξάλλου και δεν το κρύβουν ότι θα πρέπει να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία. Και βεβαίως αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα από την σχέση μας και την συμμαχική μας παρουσία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι τη σιωπή να θέσουμε εμείς με άλλες δυνάμεις και με άλλους λαούς και κράτη στην Ευρώπη το ζήτημα των καλύτερων σχέσεων και αποδοτικότερων επαφών. Δηλαδή των επαφών που θα είναι ωφέλιμα σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας. Υπάρχει ένα ερώτημα για τον Κώστα Βενιζέλο. Ρωτάει η Κώστα, το ερώτημα προέρχεται από την πολύ αρχική σου τοποθέτηση. Ρωτάει η Ευελίνα Χατζηδάκη, γιατί λέει είναι ρατσιστικό να υπάρχει λόγος σε εθνική βάση σε έναν τόπο που το εθνικό στοιχείο παίζει τέτοιο ρόλο στην ίδια την ύπαρξη των ανθρώπων? Και μάλιστα όταν η ελληνική ταυτότητα έχει υποστεί μία εισβολή, είναι δυνατόν να κρυφτούν και να ξεχαστούν αυτές οι μνήμες και να συμπεριφερθούν σαν Ελβετοί? Είναι αυτό που είχα πει, νομίζω, σε σχέση με το τοποθέτησή μου. Είναι πώς ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γιατί εδώ, εάν προστατεύσουμε, εάν λειτουργήσει το κράτος με βάση τη δημοκρατία και το ένας πολίτης μία ψήφος, θα προστατευτεί και ο ελληνισμός στην Κύπρο. Και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η αναλογία πληθυσμού είναι 82-18 και δεν μπορεί να εξισώνεται το 82 με το 18. Εάν
όμως λειτουργήσει το σύστημα όπως λειτουργά σε όλα τα κράτη, θα διατηρηθούν οι εθνικές ομάδες, σίγουρα θα επιβιώσει ο ελληνισμός ο οποίος απειλείται και το κράτος θα λειτουργήσει σε μια άλλη βάση. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ο ελληνισμός στην Κύπρο και πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Και κινδυνεύει να αλωθεί η Κύπρος από την Τουρκία και να ελεγχθεί από την Τουρκία και εμείς συζητάμε ουσιαστικά πώς θα ελέγξει η τουρκική πλευρά το κράτος. Η ιστορία είναι εκεί. Η Κύπρος δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία της, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε οι πληθυσμιακές αναλογίες. Αυτό που προσπαθούν να μας κάνουν σήμερα είναι το 18% να διοικεί το 82%. Και με αυτό που είχα πει εγώ είναι η προσπάθεια αυτή να ανατραπεί αυτή η μεθόδευση, δηλαδή αυτός το 18 θα κυβερνά το 82, θα καταστήκει προς τουρκική επαρχία. Ο ελληνισμός πέρασε από πάρα πολλές δυσκολίες στην Κύπρο και αυτό θεωρώ ότι είναι και πιο ισχυρό το αίσθημα από ότι είναι στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Όσοι επισκέφτεστε την Κύπρο, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος πολύ συχνά, αυτό το πράγμα το έχει αισθανθεί πάρα πολλές φορές, ότι είναι πιο ισχυρό το εθνικό αίσθημα στην Κύπρο παρά στην Ελλάδα. Και το θεωρώ αυτό, αυτό μπορεί να το συναντήσουμε και στην ομογένεια, στη διασπορά. Συνεπώς, αυτό που είχα πει δεν ήταν εξαφάνιση του εθνικού στοιχείου, αλλά υπεράσπιση και ενίσχυση του ελληνισμού που κινδυνεύει. Αν μου επιτρέπεις, Μιχάλη, να πω μία κουβέντα μόνο που έχει πει ο Πέρι Άντερσον, ο μεγάλος γκουρού κατά κάποιο τρόπο της μεταπολεμικής νέας αριστεράς για την Κύπρο. Είπε, για ποια μειονότητα τουρκοκυπριακή μιλάτε? Η Ελληνοκύπροι είναι μειονότητα σε ένα τεράστιο τουρκικό χώρο. Κοιτάξτε από πάνω τον όγκο της Τουρκίας. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Οι επισημάνσεις του Δημήτρη πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποιο σχόλιο κλείνοντας, πολύ ευχαρίστως, αλλά πολύ σύντομο. Είμαστε ήδη στις 2 ώρες και 20 λεπτά περίπου. Εξαιρετικά χρήσιμη και διαφωτιστική η κουβέντα. Απλά πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά. Θέλει κάποιος σας να κάνει κάποιο τελευταίο σχόλιο, να προσθέσει κάτι? Εγώ θα ήθελα 2 πράγματα να πω. Το ένα είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον της ίδιας ιδέας πενταμερούς και αυτής της διαδικασίας για τους λόγους που προανέφερα, και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί στο αντιστασιακό περιεχόμενο που έχει το ελληνικό εθνικό σχέδιο εδώ και 1000 χρόνια, το νεότερο ελληνικό εθνικό σχέδιο από την πρώτη άλωση δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Μια λέξη μόνο να πω εγώ, μια λέξη μόνο. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί η Ελλάδα. Αυτό να το έχουν κόψει οι αδελφοί στην Ελλάδα και να το συνειδητοποιήσουν. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί η Ελλάδα. Μια λέξη, Μιχάλη, και από μένα, αν μου επιτρέπεις. Εξετάζουμε σήμερα το Κυπριακό. Εξετάζουμε το Κυπριακό από την πλευρά του ελληνισμού, εξετάζουμε τις τουρκικές απειλές ενάντια στην Κύπρο, στην Ελλάδα και τους λαούς όλης της περιοχής, αλλά η βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι στην Ελλάδα το εθνικό ζήτημα συνδέεται αδιάρρηκτα με το κοινωνικό ζήτημα και πρέπει κανένας να αναζητήσει λύσεις στα εθνικά θέματα μέσα από τη ματιά και επηρεασμένος από τα κοινωνικά ζητήματα και το θέμα της ανάκτησης, κυριαρχίας της χώρας που σήμερα καθορίζει τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζητούμενο και δεν εξαντλείται δυστυχώς σε μια και μόνο κουβέντα. Ίσως θα έπρεπε να οργανώσουμε μια κουβέντα αποκλειστικά με τις πτυχές αυτού του θέματος. Ευχαριστώ.
ήθελα απλά και μόνο να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση, γιατί αυτό δείχνει και τη δύναμη του Έλληνα στο να φτιάχνει από διαφορετικές γνώμες ή τις ίδιες γνώμες ένα σύνολο δοκιμών για το μέλλον. Γιατί η σημερινή μέρα είναι ήδη παρελθόν και ο χρόνος δεν θα έπρεπε για μας να μετράει παρά μόνο σαν μια αντίληψη του μέλλοντος. Από αυτή την άποψη πρέπει να διατηρήσουμε μια μεγάλη αισιοδοξία. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σε όλους σας. Δεν κλείνουμε ακόμα. Θα κάνουμε σε ένα λεπτό την αποφώνηση. Δημήτρη, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, σε παρακαλώ. Αυτό θέλω να επισημάνω, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε ο Κώστας ο Βενιζέλος, είναι ότι μια κακή λύση, όπως η πολύ κακή λύση από την οποία μας προστάτευσαν οι Ελληνοκύπροι το 2004, δεν είναι δρόμος για μια διευθέτηση έστω κακή. Είναι δρόμος για να γίνει ξανά, να ξανανοίξει το Κυπριακό, για να απειληθεί η ειρήνη και στην Κύπρο και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με καταστροφικές συνέπειες. Οι κακές λύσεις, και η ιστορία του Κυπριακού έχει αποδείξει, είναι ο προθάλαμος των επόμενων μεγάλων κρίσεων και δεν αντέχουμε καινούργια κρίση. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας μαζί σου, Δημήτρη, και όλοι θα εναποθέσουμε την όποια ελπίδα μας και αισιοδοξία που είπε και ο κύριος Πρέσβης στον θαυματουργό λαό. Έτσι, είναι αυτός που μπορεί να σταματήσει όλα αυτά που προσπαθήσαμε σήμερα να φωτίσουμε κάποιες πλευρές τους. Εγώ κλείνοντας να θυμίσω ότι αύριο κυκλοφορεί ο δρόμος της αριστεράς. Επιχειρώ τώρα να σας δείξω το πρωτοσέλιδο του που θα δείτε αύριο στα περίπτερα. Ο τίτλος του πρωτοσέλιδου είναι «Η ακαταδίωκτη». Έτσι, το πολιτικό σύστημα υπότιτλος θωρακίζεται ώστε να μην λογοδοτήσει για όσα προωθεί. Η καταστροφική διαχείριση σε όλα τα πεδία, κοινωνικά, εθνικά, υγεία, δημοκρατία δεν παραγράφεται. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του αυριανού δρόμου. Αναζητήστε τον αύριο στα περίπτερα, πολλές σελίδες, πλούσια ύλη για προβληματισμό, που δεν είναι απλά προβληματισμός, αλλά είναι μια γόνιμη παραγωγική διαδικασία για σκέψεις και πιθανές λύσεις. Ευχαριστώ και τους 4 φίλους που συμμετείχαν στην συζήτηση, τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Κανέλο, τον συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, τον Κώστα τον Βενιζέλο και τον Σπύρο τον Παναγιώτα από τον δρόμο της αριστεράς. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.